Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, το περδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. We'll be right back.
Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομήρας. Με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λέα Γουλιώνη και την Ελένη. Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Αρτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και σας δίνουν την καλύτερη λύση μαζί με την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό, φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι, ειδικότερα οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Να πω ότι μαζί μας είναι τα μπαμπάτσικα, εκεί όπου πραγματικά το μέγεθος μετράει. Μιλάμε για μέγεθος φαγητού. Τρως, σκάς, χθες πήγα μια βόλτα, το απόλαυσα πραγματικά και νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε κι εσείς τις μοναδικές γεύσεις που υπάρχουν στα μπαμπάτσικα. Καταπληκτικές, υπέροχη εξυπηρέτηση, μοναδικό περιβάλλον, με δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς να κοστίζουν 5 ευρώ. Καλά ακούσατε. Τα τρως και σκάς πραγματικά. Κάτι χάμπουργκερ που δεν υπάρχουν όμοιά τους, τεράστια πραγματικά, γιατί το μέγεθος μετράει στο φαγητό όπως και η ποιότητα. Με το μαγαζί να είναι στην Αγίων Πάντων 28 και τηλέφωνο για delivery το 2310-51-0045. Είναι καιρός για χιόνια, βόλτες και εξορμήσεις. Μπες στο goldbond.gr και βρες νέες απίστευτες προσφορές για μπάνσκο τώρα το Δεκέμβριο. Μπορείς μεταφορά και διαμονή 2 νύχτες με 45 ευρώ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ή με 69 ευρώ σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και σπα και φυσικά μεταφορά με πολυτελή πούλμαν για 2 διανυκτερεύσεις. Είναι μια σούπερ προσφορά από το 1824 Travel για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες του. Πρόλαβε διαθέσιμες θέσεις σε προσφορά για μπάνσκο από 45 ευρώ αλλά και για ταξίδια στις γιορτές αποκλειστικά στο goldmall.gr. Πριν πάμε στα θέματα μας, χορηγός μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, στην πράξη η μεγαλύτερη, η Εσκιάδης Μπαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία νομίζω ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο δώρο εορτών που θα μπορούσε να σας κάνει κανείς. Από σήμερα και μέχρι τα Χριστούγεννα μπορείτε να αποκτήσετε το Kia, το Skoda, το Hyundai, τον όνειρό σας, να έχετε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και εγγύηση κατώτερης τιμής. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι το όφελος. Πάμε πάλι. 3 χρόνια. Δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας, δώρο από την Εσκιάδης Μπαροδήμος και εγγύηση κατώτατης τιμής. Δηλαδή έχει την καλύτερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε πάρει. Περισσότερα, πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 για να μάθετε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, σήμερα το Αγίου Νικολάου, χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Να είναι καλά, να είναι γεροί, προστάτης των ναυτικών, σε όλους τους συναδέλφους, τον Κουλιανό. Ξεχνάω κανέναν, έχουμε κανέναν Νίκο που ξεχνάω. Αν ξεχνάω καν, να με συγχωρέσει. Λοιπόν, σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν και μη, σε όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν την ονομαστική τους εορτή, στους Νίκους, στους Νικολέτες. Λοιπόν, δεν έχει αγώνες. Έχει αγώνες όμως το Σαββατοκύριακο. Με πολλά παιχνίδια να παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πολλά πράγματα να έχουν αλλάξει. Με όλο τον κόσμο να φωνάζει πλέον ότι πρέπει να έχουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται δουλειά με τους Έλληνες. Βλέπουμε περίεργα πράγματα και περίεργες καταστάσεις και κυρίως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από κανέναν, από όλους μας, από κανέναν και από τίποτα. Με το ξένο διαιτητή λέμε ανθρώπινο λάθος, με τον Έλληνα λέμε δεν μπορεί, εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Και πριν συνεχίσω, επειδή μ' αρέσει
να αποδίδουμε δικαιοσύνη, με είχαν ενημερώσει ότι ο Σάββας Παντελίδης πανηγύρισε το πέναλτι Μαϊμού που κέρδισε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν κύριοι, ο Σάββας Παντελίδης, εφόσον το έψαξα πάρα πολύ, με οπτικό ακουστικό υλικό δεν πανηγύρισε καν τον γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα του. Οπότε τιμά τα παντελόνια που φοράει, τήρησε το λόγο του και δεν πανηγύρισε αυτό το γκολ. Δεν το πανηγύρισε το γκολ. Αυτό προς απάντηση αυτών οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν ότι άλλα έλεγε με τον Πάο και άλλα κάνει με τον Άρη. Όχι. Τήρησε το λόγο του και μπράβο του, είναι μάγκας. Και όποιος είναι μάγκας, όχι στα λόγια, στα έργα, θα αποθεώνεται. Δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων ή φιλίας. Όσοι είναι κύριοι, με κεφαλαία γράμματα, θα αποθεώνονται. Το θέμα δεν είναι τι λες, το θέμα είναι τι κάνεις. Όταν λες και κάνεις, είσαι δύο φορές μάγκας. Και το είπε και το τήρησε. Για αυτούς λοιπόν, του κακεντρεχείς, του κακοπροαίρετου. Για να συνεχίσουμε, μου ήρθαν 2-3 μηνύματα από παιδιά νέα, τα οποία μου λένε, ρε Γρηγόρη, εντάξει, πήρε τη χρυσή μπάλα ο Μόντριτς, τον βγάλανε πρώτο, ναι, οκ, okay, δεν λέμε, μπορεί να ταξίζει κιόλας, αλλά όλα τα παιδιά, όταν πετυχαίνουν κάποιο γκολ, πανηγυρίζουν με τον τρόπο που πανηγυρίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν οι στάρ, υπάρχουν και οι αντιστάρ. Ο Λούκα Μόντριτς δεν είναι μια φυσιογνωμία όπου θα δει κάποιος πώς δίνεται, πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται, με τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο καιρό, στο Μουντιάλ συγκεκριμένα, βλέπαν ότι είχε μια συσκευή, μια συσκευή είπα, γνωστής μάρκας κινητής τηλεφωνίας, και λέγανε, καλά αυτός με τόσα λεφτά έχει ένα τηλέφωνο 4 ετών. Το όχι. Γιατί δεν πουλάει. Μπορεί να έχει κόκκινη άλλα γούστα να πούμε. Δηλαδή τώρα μπορεί αυτός να μην θέλει συσκευή να πούμε. Μπορεί να θα έχει άλλα γούστα να πούμε. Άκουσες τόσο. Μπορεί να κάνει καμιά ρούφα τράβα να πούμε. Το ερώτημα του φίλου το άκουσες. Τι φίλου δεν άκουσες. Λέει, μπορεί να βγει και ο Μόντριτς, ναι, να πήρε τη χρυσή μπάλα. Ναι. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι τα παιδιά τα νέα, ναι, όταν βάζει ένα γκολ ένα παιδί, ναι, πανηγυρίζει σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Και λέω, με ποιον να πανηγυρίσει, με τον Μόντριτς. Αυτό εξηγεί. Πώς θα εξηγεί με τον Μόντριτς. Υπάρχει ο Μόντριτς είναι σαν τη Μαϊμού. Ο άλλος είναι και ομορφόπεδο. Ο ένας είναι, λέω, Σταρ. Λέω, Σταρ. Σταρ. Σταρ, ναι. Λοιπόν. Και. Και ο Μέση δεν είναι πολύ ωραίο παιδί. Αλλά μπορεί, έχουν πανηγυρίσει. Πάντως η χιμπατζή σαν τον Μόντριτς δεν είναι. Ποιο είναι η χιμπατζή. Ο Μόντριτς ίδιο. Τα μούτρα σου τα έχει δοκάρει. Βράσει, εγώ δεν είμαι Σταρ. Δεν παίρνω εκατομμύρια. Τα μούτρα μου αν τα είδα. Εσύ τα μούτρα σου τα είδε, λοιπόν, αναρρόφηση. Τον θέλω. 10 τόνους λίπος. Άμα σε πάρει, κανένας φουστάνος και σε κάνει τα μούτρα, ναι, θα βγάλει 4 τόνους λίπος από μέσα. Λες. 3 τόνους γράσα θα βγάλει. Άσε τα μούτρα τα δικά μου. Για το Μόντριτς λέμε τώρα. Άλλα πράγματα. Παρακάτω τώρα με το Μόντριτς θα ασχοληθούμε. Με τι θες να ασχοληθούμε. Ξέρω εγώ με τι ασχοληθούμε. Ό,τι τραβάει. Λοιπόν, η ψυχή μου. Δες λίγο το εορτολόγιο, σε παρακαλώ. Του Αγίου Νικολάου. Βράσει τον Αγίου Νικολάου. Αύριο τι είναι. Τη Αγία Άνη. Ναι. 10 του μηνός έχουμε κανένα καπιταλιστή Άγιο. Ή έχουμε κανένα φουκαρά Άγιο. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, ναι, είναι ο μήνας των εορτών. Είναι το ζαχαροπλάστιο μήνας. Μπορείς να μου πεις 10 του μηνός. 10 του μηνός τι είναι. Θα το δω. Όχι, πες μου σε αγαπητά. Αν έχει κανένα Άγιο δηλαδή δημοφιλή, κανένα Άγιο φουκαρά, κανένα Άγιο. Έχει, ρε, έχει. Θέλω να μου βρεις μια μέρα που να μην έχει δημοφιλή Άγιο μέσα σε αυτές τις κοντινές μέρες. Να τα ανοίξω και να σου πω. Ξέρεις γιατί το λέω. Να τα ανοίξω και να σου πω. Αυτά που συζητούν τον ίδιο πρέταση. Βράσε το, όχι, ρε, να μεταφέρουν τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, ναι, ή να μεταφέρουν τη γιορτή του Γρηγορόπουλου σε άλλη μέρα. Που να μην είναι κανένα Άγιο ο οποίο είναι δημοφιλής. Δεν είναι το έχω πει αυτό στον Νίκο. Δηλαδή, του Γρηγορόπουλου η γιορτή να γίνει 5 του μηνός, ας πούμε. Να μην πέφτει πάνω στο Αγίου Νικολάου. Να καίνε του κάδου, ξέρω εγώ, 5 του μηνός ή 10 του μηνός. Τη Αγία Άνη που θα βγάλει κανένα μεροκάμα του, κάνει αυτό κτλ. Ή του Αγίου Νικολάου. Ναι. Η τρίτη ήταν Βαρβάρα Σεραφείμ. Ποιο Σεραφείμ? Χερουβείμ και Σεραφείμ. Βαρβάρα. Χτες ήταν Διογέννη και Σάβα. Σάβα, πάρα κάτω. Σήμερα Αγίου Νικολάου. Αύριο.
Όχι, είναι του Αγίου Αμβροσίου. Αύριο. Ναι. Η Άννα πότε γιορτάζει? Η Άννα είναι την Κυριακή. Ο Πατάπιος γιορτάζει το Σάββατο. Ωραία, του Πατάπιου. Σπυρίδων. Μη μοιάζει το Σπυρίδων και τον Κεραμπίδα. Και την άλλη Πέμπτη. Βράζει το Σπυρίδων. Ο Άρης, ο Ευστράτιος, ο Αυξέντιος. Την άλλη Παρασκευή γιορτάζει ο Αριανός με ναι. δύο ρο. Ναι. Και ο Λεύκιος. Ο Λεύκιος. Ναι. Να βρουν μια τέτοια μέρα να κάνουν τη γιορτή για τον Γρηγορόπουλο. Μην πέσει πάνω σε μεγάλη γιορτή. Συμβουλή δική μου. Τρίτη 18 γιορτάζει ο Σεβαστιανός και ο Φλόρος. Βράζε τώρα, μην πάει. Πας... Πειδή είσαι Φλόρος, γι' αυτό. Ναι. Άμα σου κάτσω δύο από κάτω. Θα γίνει μπάνκερ δηλαδή. Θα ζητά κανένα χιλιάρικο για το δόντι. Για θέλω μια θήκη, θα λε. Θα κάνω μήνυθι. Φάσκα μια από κάτω. Έχει κάτι ονόματα όμω. Ναι. Γιατί δεν τα πλέει και τα δόντια σε ευρωμιάρε. Μόλι σου τη φάσκα από κάτω θα βγει το δόντι εύκολα. Για λέγε, ναι. Την ημέρα των Χριστουγέννων ξέρει ποιοι γιορτάζουν. Όχι, δεν ξέρω ούτε με δεν είναι μόνο οι Χρήστοι και τα λοιπά. Ναι. Είναι η Βιθλέμ. Η Βιθλέμ. Που έχω ακούσει όνομα γυναικείο. Ναι. Ο Γκασπάρ, έχει ακούσει κανένα να το λέει Γκασπάρ. Γκασπάρ. Ναι. Έλληνα είναι αυτό. Εισαγόμενο είναι σαν τον. Μελχιόρ. Μελχιόρ. Μπαλταζάρ. Μπαλταζή. Μπαλταζάρ, ναι. Μανόλυντε Χρήστου. Αυτού του κάνανε, πώ το λένε, όπω το Βλαχοδήμο και τον Ζέκα του κάνανε. Του φέρανε για έτσι. Του ελληνοποιήσαν αυτού. Όχι, είναι τους Άγιους. Στο ερωτολόγιο. Και, ναι. Ναι, αυτό που σε ενοχλεί τι είναι, το ότι βγαίνει ο κόσμο σήμερα και κάνει. Θα τα κάψουν, θα τα ρημάζουν, ναι, σε αλληλεγγύρια πάνω στη γιορτή. Δεν μπορεί να δουλέψει στα μαγαζιά. Μου κάνουν μαγαζάτορες παράπονα. Λέει πέτρε από το που λένε, μεταφέρουν τον Γρηγορόπουλο τη γιορτή του Αγίου Γρηγορόπουλου. Πώς το λένε, το πιτσιρικά τον άτυχο που τον βάρεσε ο αστυνόμος ο Βλάξ. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Να πάει σε καμιά μέρα η οποία μην είναι τόσο πολύ εμπορική. Αυτό λέω. Αυτό μου είπαν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι τα. Ναι, αυτό. Θα την κάνουν τη γιορτή, αλλά άλλη μέρα αυτό λέω. Πέφτει το Αγίου Νικολάου και δεν μπορεί να πάει άλλο στο κέντρο κτλ. Ναι. Τι δηλαδή εγώ. Τι δηλαδή εγώ, ρε, ζητάω κάτι παράλογο. Ζητάνε τα παιδιά, οι ζαχαροπλάστες, οι φουρναρέοι, οι άνθρωποι που έχουν μικρομάγαζα, ήδη δώρων, ιστορίες. Εντάξει. Ακούστηκες. Ακούστηκα. Ακούστηκες. Μπράβο, είναι ένα κοινωνικό θέμα. Γιατί δεν μεταφέρουν του Γρηγορόπουλου και να μεταφέρει το Αγίου Νικολάου. Να μεταφερθεί του Γρηγορόπουλου, 6 του μηνός που ήταν, να γίνει 4-5 του Αυξεντίου, πότε είναι, μια γιορτή τέτοια. Να πάνε τα ρημάξουν, να τα σπάσουν, ξέρω εγώ, να πούν τη διαμαρτυρία και να τελειώσει η ιστορία. Δεν πάνε όλα όμως. Το δίνω σαν πρόταση εγώ. Το δικό σου. Ναι, δικό μου, σε πειράζει. Το βεβηλώνεις. Το βεβηλώνεις, γιατί. Το βεβηλώνεις. Γιατί το βεβηλώνεις. Πότε να πιάσουμε στοίχημα μετά. Τι έχει αυτό, τι έχει, γιατί σε πειράζει. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το σκουφί, ξέρεις. Ένα σκουφί είναι, για το μετά την προπόνηση. Δεν είναι ένα σκουφί, ρε φίλε. Τι είναι. Δεν ξέρεις ποια είναι αυτή η ομάδα. Ποια είναι αυτή η ομάδα. Όχι. Όχι, δεν ξέρω ποια είναι. Ιντερνασιονάλε. Ιντερνασιονάλε, ποια είναι. Ίντερ. Ίντερ. Εντάξει, δεν με συγκινεί. Προσβάλλεις την ίντερνετ. Φοράς εσύ σκούφο της ίντερνετ. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Καλά, εσύ κάνεις. Τέλος πάντων, ας μην το πω, θα φανώ κακός. Άλλο θέμα. Κακός είσαι ούτως. Ναι, κακός, δεν θα γίνω κακός. Τι θα πει, θα φανείς. Ναι. Είσαι κακός. Εντάξει, είμαι δεν κακός. Δεν είσαι. Λέγε άλλο, τι κάνεις. Είπα νωρίτερα ότι. Ότι. Έψαξα το θέμα του Παντελίδη και αυτό που είπε το τήρησε. Δεν πανηγύρισε τον κολ του Άρη. Ναι, αφού τον κατηγόρησες. Όχι, το έψαξα. Το έψαξες. Το έψαξα. Ναι. Μεταφέραν λάθος ενσταλμένα. Ναι. Πάλι ένα λάθος έκανες ακόμα, ναι. Εντάξει. Όταν δουλεύεις κάνεις λάθος. Ναι. Εσύ τώρα πλάνο να είσαι πιλότης, θα τώρα έχεις πριν το απογειώσεις. Μεταφέρανε ναι. ότι πανηγύρισε ναι. και δεν βρήκα κανένα ούτε οπτικό ούτε ακουστικό λοιπόν τέλειος. Να πανηγυρίζει. Μπράβο Γρηγόρη. Λοιπόν, οπότε είναι μάγκας. Ναι. Είναι δύο φορές μάγκας γιατί και το είπε και το έκανε πράξη. Μάλιστα. Εντάξει. Μαγκιά είναι να κάνεις κάτι, απλά επειδή τον προκαλέσαμε. Πες έκανε λάθος, πες έκανε λάθος. Δεν ήμουν σωστό. Ναι. Με τον αφιερώνω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Με τον αφιερώνω χρόνο και να λέω ότι είναι πρώτο μάγκα. Εντάξει. Δεν ζητάω συγγνώμη. Μπράβο. Άλλο θέμα. Ό,τι θέμα θες εσύ. Γιατί από ό,τι βλέπω πολύ εμπορικά το πας. Δηλαδή τι θα κάνουν τα μαγαζιά και αν θα κάνουν τα μαγαζιά. Και άμα τα μαγαζιά πάνε καλά, μετά ο Ζαχαροπλάστης θα δώσει στην τοπική του τη διαφήμιση. Θα πέσει η διαφήμιση εδώ πέρα. Θα δώσουν άλλα 10 μαγαζιά. Άμα έχει κλείσει ο Γρηγορόπουλος ένας, ο άλλος πυροβολισμοί, ιστορίες κτλ. Πώς θα δουλέψει τα μαγαζιά. Είναι κύκλος η ιστορία όλη. Είδες καθόλου Αγγλία χθες. Ναι, αλλά δεν μελέτησα. Τα μάτια είδα λίγο την Arsenal με τη United. Πού να πληρωθούμε εμείς στο στοίχημα. Ναι. Τι μπορεί να έπαιζα. Τι έπαιζε. Τι μπορεί να έπαιζα. 3-2 σκορ. Όχι, δεν θα έπαιζα Μουρίνιο με τίποτα. Τι θα διπλό έπαιζα. Τι έπαιζε. Διπλό έπαιζε. Διπλό. Ναι. Εντάξει. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Να θες να κάνεις cash out και με το που βάζει κολλή Άρσεναλ να βάζει κολλή Μάντσεστερ μετά από μισό λεπτό. Να μην προλαβαίνεις. Λέω θα κάνω cash out. Offside ήταν, εντάξει. Ποιο ήταν offside. Όταν ισοφάρισε η Μάντσεστερ. Δεν το έδωσε όμως. Ούτε διαμαρτυρία. Offside ήταν. Δεν,
Δεν διαφωνώ, αλλά διαμαρτύρεται κανείς. Δεν είναι Ελλάδα. Ο Κατσατζίδης στην Αγγλία δεν πουλάει. Μισό λεπτό. Δεν είναι Ελλάδα. Αν βάλει στην Αγγλία, στο Λονδίνο, έξω από κάνα μαγαζί Κατσατζίδη, θα έρθουν να σε συλλάβουν κάτι άλογα με κάτι αστυνομικό. Τι είναι αυτό που ακούς? Δεν συλλαμβάνουν. Δεν ξέρω. Εκεί μαζεύουν πτώματα. Εντάξει, σου λέω ότι ο Κατσατζίδης στην Αγγλία δεν πουλάει. Έχει άλλο κράτος. Εκεί έχει άλλους. Ο Καράς και ο Κατσατζίδης και άλλοι μα πηγαίναν. Έχει άλλους καλλιτέχνες. Οθοκαθαριστές θα ήταν. Άλλους καλλιτέχνες. Εκεί ροκάρουν πολύ. Εκεί ροκάρουν. Γι' αυτό σου λέω και εγώ. Ποτέ αυτό δεν πουλάει. Είδες λοιπόν. Η κλάψα δεν πουλάει. Κράτος κανονικό έχουν. Ασχολούνται κανονικά. Ναι. Όχι, το ποδόσφαιρο είναι σοου. Ούτε ο Ξανθόπουλος θα γινόταν ηθοποιός επάνω στο. Δεν το ξέρεις. Τι θα έκανε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Μάνα θα έλεγε. Μπενιχίλ για ταλέντο. Μπενιχίλ. Μπενιχίλ τα ταλέντα. Άλλοι γελούσαν με τον Μπενιχίλ και άλλοι το θεωρούσαν πολύ φθηνό χιούμορ. Άλλο σου λέω εγώ ρε κόκκινε. Δεν θα στεκόταν ο Ξανθόπουλος εκεί απάνω. Θε να σου πω ποιοι άλλοι θα στεκόμασταν εκεί απάνω. Δεν θα στεκόταν. Δραματική ηθοποιή στην Αγγλία δεν. Ποιο ήταν δραματικό ηθοποιό. Δεν έχει δραματικό. Ο Ξανθόπουλος ήταν δραματικό ηθοποιό. Τι ήταν. Γέλιο μεγάλο είχε. Γέλιο εγώ άμα βλέπω τον Ξανθόπουλο ψοφάζω το γέλιο. Ψοφάζω το γέλιο. Oh! Και δεν είσαι ανομαλάρα τώρα. Τι ανομαλάρα. Κανονική. Τι ανομαλάρα. Άμα αυτό το Φούντα σε δραματικό έργο να κάνει εκείνα τις γκριμάτσες, τα τίκ και τα λοιπά. Στάσου. Με πιάνουν τα γέλια. Στάσου. Με ρωτάς και σε απαντάω. Ναι, δηλαδή. Από πού και ο Ξανθόπουλος ήταν δραματικός ηθοποιός. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Μη, άστα. Φύγε. Άλλα θέματα. Τι έχουμε. Άλλα θέματα. Παντελίδη τον αθώσαμε. Ο Αγίου Νικολάου το είπαμε, είπε στον Νικολάου. Πήρε στον Νικολάου για να του πει χρόνια. Τρεις ανθρώπους έχω εγώ. Τον Νίκο, τον Εφοριακό. Τον Νίκο Απταγιάννη. Τέσσερις ανθρώπους έχω. Νίκο Γιάννησα, Νίκο Χριστίδη, Νίκο Αλέφαντο ναι. Και τον παιδικό μου φίλο τον Νίκο. Τέλος. Τέσσερις. Άλλους Νίκους δεν έχω. Το γνωστό του μαθητή μα. Ναι. Τέσσερις Νικολάδες θα πάρω. Θα πάρω, ξέρω εγώ, τον κατάλογο. Τον Αναστόπουλο, όχι, δεν τον πάρω. Τι ρε φίλε. Έτσι δεν γουστάρω. Ο άνθρωπος μιλάει μαζί σου. Πρέπει να πάρει. Δεν θέλω, δεν είναι φίλος μου, ρε, το καταλαβαίνεις. Δεν είπα ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με αυτό. Δεν αισθάνεσαι αυτό, λέω. Όχι, δεν αισθάνομαι. Την υποχρέωση να. Όχι, καμία υποχρέωση. Υποχρέωση δεν αισθάνομαι, όχι. Τι δηλαδή, μου. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν το δέρος υποκρισία. Μα εγώ θα πάρω σε αυτούς που γουστάρω. Δεν θα πάρω τον κάθε άσχητο άντε. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Γεια σου Νικολέτα, γεια σου πολλά. Θε να πηδήξει καμιά Νικολέτα, την πάρει τηλέφωνο, ευκαιρία είναι. Δηλαδή να την πάρει τηλέφωνο στη γιορτή τη. Γιατί να πάρει μια γυναίκα που τη λέει Νικολέτα στη γιορτή τη. Τι να την πει χρόνια πολλά. Γιατί γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει, ναι. Δεν νομίζω. Και άμα είναι η γυναίκα φίλου σου. Και αυτό ίδιο, ακόμα καλύτερα. Να σου παραπορεθεί, ο φίλο σου είναι αυτό κτλ. Άμα σου πει ένα ο φίλο αυτό κτλ. Θα μπει πιο καλά μέσα. Δεν πειράζει κορίτσι μου, να βγούμε να μου τα πει. Ξέρει τι σημαίνει να βγούμε να μου τα πει. Να σε επιδείξω εγώ. Άστα, τα ξέρουμε τα έργα. Να άστα λε κόκκινε, μη ρε κόκκινε, άστα τα. Αν γινόταν. Ναι, άστα τα ρε. Καλά δεν λέω. Μάθημα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αριστούχο θα ήμουν. Και κοινωνική διαπαιδαγώγηση. Πρίτανη στο πανεπιστήμιο. Πρίτανη. Ο Πρίτανη είναι μικρό παιδί μπροστά μου. Στο λέω εγώ. Κοινωνικών θεμάτων. Ο Χριά μπροστά. Ο Χριά. Ο Χριά, στο λέω. Πότε γράφεται το Χριά. Ο Χριά. Το Χριά πώς γράφεται. Με όμικρο και υψηλό γιώτα. Υψηλό. Ναι. Εξάλλου τα γράμματα με το Πασόκ δεν τα μάθαμε. Με το φίλο του Παπανδρέου. Ήρθε ο Μπαρουφάκης όμως και τα άκουψε. Και τα νη και τα μη. Εντάξει. Και τα λί. Κουλτουριάρης. Πού είναι ο Μπαρουφάκης. Τα πήρε τα λεφτά, σουβλάκια στο τζουκάκι. Ποια λεφτά πήρε. Έλα ρε, τελείωνε. Έλα, πάνε, λεφτά πήρε. Πάνε παρακάτω, εξυγχρονιστή, λέγε. Εγώ. Ναι. Οπότε δεν είναι. Τον Καλαμπάκα, αν το συναντούσετε, δεν θα τον λέγει χρόνια. Τον Καλαμπάκα, γιατί να τον πω χρόνια πολλά. Γιατί είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ναι. Ο οποίος πέρασε. Ναι, αλλά δεν είναι φίλος μου αυτό. Λέει. Αν τον έβρισε στον δρόμο, δεν τον λέει χρόνια πολλά, κύριε Νίκο. Γεια σου Νικολάρα, θέλω να θυμάμαι εκείνη την Κολάρα που έβαλε τα σκουλίκια και του στέρισε στο πρωτάθλημα. Γιατί να σα αγοράσουν, πήγαν και το παίξαν στα ίσια. Το μάτσα, αυτά το πω. Το 1-1 λε. Το 1-1 λέω, ναι. Τώρα δεν σα ανοίγατε τα πόδια παντού. Εκεί γιατί δεν τα ανοίξατε. Γιατί δεν σα δώσα λεφτά. Ο Χατζηγεωργίου, ο Γουβαρντά. Δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί αν τραπώ, ψέματα δεν σε εκείνο το μάτσα, άνοιγε η άμυνα του Ηρακλή για να μπει γκολ. Σόπα καημένη ναι. Τώρα. Το δηλαδή άλλε οι ομάδε δεν κάνανε πεντιαρκά πράγματα. Έκανε Ηρακλή. Αγοράσα το μάτσα τη Λάρισα 3-2. Βγάλα το μάτι του γελαστού. Όχι άλλο. Άλλα παιχνίδια περίεργα ομάδε Θεσσαλονίκη δεν κάνανε. Άλλο σε λέω ρε κόμμα. Όχι, είπε για τον Ηρακλή τώρα, σε πόνεσαι. Λε για τον Ηρακλή. Δηλαδή άλλε ομάδε τη πόλη. Είναι πεντακάθαρες. Με φωτοστέφανο. Δεν καταλαβαίνεις. Καμιά ομάδα δεν είναι πεντακάθαρη. Άλλο σου λέω. Αν σας δίνα λεφτά θα τα ανοίγατε τα πόδια. Ποια είναι η πιο. Βρε αγόρι μου, βρε κουαλή. Η λιγότερο βρώμικη ποια είναι. Ποια. Αυτή που δεν μπορεί να γίνει βρωμιάρα. Αυτή είναι η λιγότερο βρώμικη. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Τιδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Μην ξεχνάτε ότι μεγάλο χορηγός είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου η προσφορά η οποία υπάρχει μέχρι τα Χριστούγεννα
δεν έχει προηγούμενο, γι' αυτό προλάβετε. Πρώτον, για Skoda, Kia, Hyundai, δώρο τα 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας. Και εκτός των άλλων, εγγύηση κατώτερης τιμής από οποιαδήποτε προσφορά και αν έχετε. Αυτά για εσάς οι οποίοι ενδιαφέρεστε για να κερδίσετε τις μοναδικές εκτόσεις τις οποίες έχει η Εσκιάδη Παλωδήμος. Λοιπόν, σε ενδιαφέρον θέματα. Πάρα πολύ. Πάλι στην Αγγλία, στο Tottenham Arsenal, το Arsenal Tottenham 4-2, ένας βλάκας οπαδός της Tottenham πέταξε μια μπανανόφλουδα. Έλληνας ήταν. Ένας βλάκας, δεν με ενδιαφέρει τι. Ελληνοκύπριος. Δεν με ενδιαφέρει. Δυο φορές χειρότερο. Δεν με ενδιαφέρει. 400 χρόνια σκλαβιάς ο ένας, ο Ατήλας ο άλλος. Συμπλέγματα ο Κύπρος. Θα είσαι Ελληνοκύπριος, έχεις συμπλέγματα. Ελληνοκύπριος. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ναι. Σου λέω τι έγινε. Ναι. Τι αποφάσισε η ομάδα, ξέρεις. Θα τον κάνανε οδό. Σαν τον. Απαγόρευση διαβίου να μπαίνει στο γήπεδο. Λάθος. Γιατί λάθος. Γιατί εδώ άμα ήταν θα τον κάνανε. Πώς το λένε. Οδό. Θα τον παίρνα στάφ στην ομάδα. Ναι. Και εσύ δεν θα μιλούσες τώρα γι' αυτόν, γιατί θα φοβόσουν εμείς την παίζουν οι οργανωμένοι. Τι λες. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι σε κάθε κοινωνία τι ήθη και έθιμα υπάρχουν. Στη δική σου κοινωνία θα τον κάναν staff. Θα τον βάζα στην ΠΑΕ, θα τον δένανε με νοκάματο και μπορεί να του δίνει και καμιά ραδιοφωνική εκπομπή να κάνει και ακροματικότητα. Στην Αγγλία τον βγάλαμε από το γήπεδο. Άλλοι, Άγγλοι, άλλοι εμείς. Τώρα με τους Άγγλους ένα θα γίνουμε δηλαδή. Τι. Είσαι και όμοι. Ναι. Θες απάντηση, απαντάω. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνεται και εδώ. Όχι. Γιατί άλλοι έχουν κράτος και νόμους και έχουν μια αναπτυσσόμενη χώρα και έτσι είσαι εδώ ένα μπουρδέλο. Γι' αυτό. Οπότε θα προσαρμοστείς με τα ήθη και έθιμα της χώρας σου. Ναι, σοβαρά μιλάω τώρα. Αυτοί δηλαδή που τον είπανε μια ζωή ναι. Μακριά από το γήπεδο. Ποιοι τον πιάσανε. Είναι χαζί. Ποιοι τον πιάσανε. Η Σταφ. Με τις κάμερες. Ναι. Εδώ στη Νέα Σμήνη πέταξε βουλίδα, σκοτώσει τον άνθρωπο ο Παοξής και δεν τον πιάσανε η Σταφ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ίδιο είναι. Τι με κάνεις ρε κόκκινη τα μούτρα έτσι τώρα. Θέμα εκπομπής είναι αυτό τώρα. Αν είναι θέμα εκπομπής. Θα παραγματιστούμε εμείς τώρα γίνουμε. Θα γίνουμε ίσα με τους Άγγλους να πούμε και η Ελλάδα να γίνει ίσα με την Αγγλία δηλαδή. Πώς θα γίνει, τι. Τι με κοιτάζει. Δηλαδή, τι με κοιτάζει, εξωγήινο βλέπεις. Τι εξωγήινο. Τι βλέπεις, τι με κοιτάζει. Βλέπω καγήινο, βλέπω. Τι βλέπεις. Ξυνήθησε. Εσύ στο καφτατζό, βλέπω, έρχονται οι Σταφ. Αυτό από το βαθμό. Μπουνιά έφαγα. Μπουνιά και άνοιξε του αγώνε. Τι άνοιξε του αγώνε, αφού την έφαγα. Δεν φοράτε γάντι. Φοράμε γάντι, αλλά με έξισε. Σε έξε το γάντι. Με πήρε τριάρι, επειδή πήγα να το αποφύγω, δεν μπορέσα να το έφαγα. Δηλαδή η ξενοχωρητικότητά σου μπορεί να έχει αυξηθεί τα αντανακλαστικά. Ναι, αλλά σου είναι 25 χρονών και κάνει box. Ναι. Άμα μου πέσει καλά σπεντάρι σαν και εσένα στον δρόμο με τα κιλά, δεν θα προλάβει να δει τον ήλιο. Άλλο είναι 25 χρονών και εκπαιδευμένο. Άστο, μη μπουνιά έχει. Φέρω έναν 65. Τι να μου φέρει? Έναν 65. Εκεί θα το πληρώνω, το πληρώνω διαβίου. Φέρω έναν 65. Α σε μέρε κόκκινο. Ένα ξαδερφό μου. Πυγμάχο είναι ο ξαδερφό. Πρωταθλητή Ελλάδα δύο χρονιά. Οι αρτηρίε του ανοιχτέ είναι. Ποιο? Ναι, ποιο? Ορθάνη. Μη κόκκινο. Κατουράει όρθιος. Πουφ. Τώρα το γυναίκα. Κάμα το δει μια στάγια. Μύρε κόκκινα. Ξέρω. Καλά, εντάξει, ναι, πάει στα θέματα. Να σε βάλουμε το Θεοδόση. Α το Θεοδόση. 10 λεπτά στο ρινγκ. Καλά. Έλα, τελείω. Πρωταθλήτης Ελλάδα από τον Άρη το 71 και το 72. Το 71 μέχρι τώρα έχουν από 3-4 δισεκατομμύρια γίναμε 8 στην Αγιστική. Θεοδόση έδερνε το 71. Θε να παίξει λίγο πώ. Όχι, ρε κόκκινα, δεν θέλω να παίξει. Για να μάθει δοκίμαση. Επειδή βάλουμε ένα 50. 65 θα σε βάλω. Ναι. Μπαίνει. Ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι αν πάω μια εβδομάδα. Ναι. Μάλλον όχι μια. Ένα μήνα και προπονητό. Ναι. Από σε ένα ξύλο δέντρο. Δεν πέφτω. Δεν πέφτεις. Δεν πέφτω. Ναι. Ένα μήνα. Και γιατί δεν πας να προπονηθείς. Εμείς από τα 12 η γυμναστική κάνουμε. Θα πάω. 50 πήγαμε. Ένα, δύο τα χέρια κάτω. Ένα, δύο τα χέρια κάτω. Θες να δεις πώς ήταν δύο τα χέρια. Ήρθες μια μέρα και τρόμαξες. Από τι τρόμαξες. Δεν ήρθες στο γυμναστήριο και τρόμαξες. Τι κάνεις αυτά τα πράγματα στην ηλικία σου. Δεν θα φτάσω. Μετά έτρεχε στου γιατρού σου. Πονάω εδώ, πονάω εκεί, πονάει το κεφάλι. Από το να κάθομαι στο καφενείο να κλείνουν οι αρτηρίες μου καλύτερα να πονάω. Ισχύει αυτό. Έχω δει μια παρέα. Συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αθλοπαιδιές ναι. Και είναι και μεγάλοι. Ναι. Και μιλάνε για γυναίκες, μιλάνε για ό,τι θες, μιλάνε. Εκεί γυναίκα. Άμα την πιάσει η αμινόπαυση, αντί να πάει στο τρολοκομείο, α πάει στο γυμναστήριο. Άλλο θα νοσπάσει. Ναι, και εγώ αυτό. Και βλέπεις ότι αντί να είναι σε ένα καφενείο ναι. Και να συζητάνε. Ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα του καθενός. Εσύ μπορεί να θες να πίνεις τσίπουρο, να τρως τις ρέγγες. Και να ευχαριστιέσαι έτσι. Τον άλλο τον αρέσει να πηγαίνει. Όταν κάνει πράγματα που σε ευχαριστούν, αυτό. Έχεις μακροζωή. Ο άλλο θέλει να κάνει σεξ
και ευχαριστιέται. Ο άλλος θα κάνει γυμναστή, ο άλλος θέλει να κάνει. Α, σε ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Το σωστό θα πούμε εμείς ποιο είναι. Επειδή εσένα και εμένα μου αρέσουν τα συγκεκριμένα πράγματα, πάνε να πει ότι και σωστά δηλαδή. Πού είχαμε μείνει, σε ποια κουβέντα είχαμε μείνει προηγουμένως που με έλεγες. Τι έλεγε προηγουμένως. Τι έλεγες. Ότι είσαι για δέσιμο. Για δέσιμο είμαι, ναι. Ειλικρινά, σήμερα δεν μπορώ να σε καταλάβω. Όχι έκλεισε Θεσσαλονίκη, όχι να αλλάξω τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Πήγες ποτέ στο κέντρο, άμα πήγαινε στο κέντρο θα φώναζε. Έχω φαντοδουλά μου. Θα μπορώ να πάω άλλη μέρα. Δεν θα πήγαινα, ρε φίλε. Ε, αυτό. Θα πήγαινα με μηχανή. Μπορεί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω. Θα έπαιρνα μηχανή να πάω. Ναι, θα πήγαινα με το τρίκι. Σε πιάνε τα κουμούνια με τη μηχανή, σε βλέπανε χοντρό-χοντρό, σε την κλέβαν τη μηχανή. Γιατί να πιάσουν. Σε σιγκάρουνε. Δηλαδή οι κομμουνιστές είναι κλέφτες. Τι είναι οι κομμουνιστές? Κλέφτες. Όχι. Είναι και οι κομμουνιστές κλέφτες. Είναι και πολλοί από αυτούς. Κομμουνιστές δεν ήταν αυτοί που ήταν με το Πασόκ και γίνανε μετά και κατακλέψαν την Ελλάδα. Τι ήταν? Δεν ήταν κλέφτες. Δεν ήταν κλέφτες. Τι ήταν? Οι άλλοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι Νεοδημοκράτες, δεν ήταν κλέφτες. Δηλαδή ταμπέλα πρέπει να πει: υπάρχουν κλέφτες κομμουνιστές, υπάρχουν κλέφτες Νεοδημοκράτες, υπάρχουν γενικώς κλέφτες. Οι Έλληνες γενικώς είναι κλεφταράδες γενικά. Είμαστε κλεφταράδες. Είμαστε γενικώς κλεφταράδες. Πονηροί, ρουφιάνοι είμαστε. Πρέπει να εξελιχθούμε. Δεν έχει τίποτα καλό δηλαδή να πει. Ο Έλληνας έχει πολύ καλό. Τον ήλιο, τη θάλασσα. Τα αστέρια, το πέρον, η ιστορία μας, τα Ελγίνια, έχει ο Μεγαλέξανδρος. Ναι, τα Ανάκτωνα, πώς τα. Ναι, τα. Ναι, ναι. Τα έχει, πώς δεν έχει, άλλα πράγματα. Ο Έλγιν είναι αυτός ο οποίος τα ψήρισε. Εντάξει, τα ψήρισε, αλλά κάποιος Έλληνας τον άνοιξε την πόρτα για να τα ψήρισει. Δεν είναι. Και δεν έκανε μια έρευνα αντιστοιχεία. Και τι με νοιάζει εμένα για τα ανάκτορα του Έλγιν. Με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει, μου φάνε καλαμάξι, καλά σπίτι αν με ανοίξουν. Με νοιάζει εμένα για τα μάρμαρα, νομίζεις. Ή άμα ήταν τα μάρμαρα εδώ θα οικονομούσα εγώ, νομίζω, ή θα δίνα λιγότερο, πώς το λένε, εφορία. Για να σου παρουσιάζω την ευκαιρία, θα το έκανες. Τι να κάνω. Θα τα έκανες αυτό. Ποιο πράγμα, ποιο να κάνω. Θα πουλούσες τα. Τα μάρμαρα. Ναι. Αν δεν με πιάνανε. Τι ωραίο παράδειγμα για τα παιδιά είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι να πω. Τι ωραίο παράδειγμα. Εσύ δεν τα έπαιρνες κόκκινα τα μάρμαρα. Όχι. Θα τα έτρωγες σουβλάκια. Σαν τους θα τα έκανες εσύ τα μάρμαρα. Δεν τα έτρωγες τα μάρμαρα. Είναι μαζί σου σοβαρή συζήτηση. Δεν γίνεται. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό με έναν επιστήμονα. Τι επιστήμονα είσαι, λοιπόν. Ουρολόγος, τον κύριο Αναγνώστη. Ουρολόγος. Ναι. Μεσημεριάτικα θα ακούμε για τις τσουτσούδες δηλαδή. Με τον όχι, για κάτι το οποίο σε αφορά, με αφορά και αφορά ο. Κάτσε να δω αν αφορά εμένα, συγγνώμη. Κύριε Αναγνώστη, καλησπέρα. Κύριε Αναγνώστη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε. Τι, κλείσατε το ιατρείο γιατί λόγω των επεισοδίων. Σήμερα. Λόγω των επεισοδίων και όχι μόνο. Δεν στο κάψαν το ιατρείο, γιατρέ, οι κομμουνιστές. Ακόμα όχι. Λοιπόν. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σίγουρα και τον Κωστή και όλο τον κόσμο. Ερώτηση. Γιατί δεν κάνουν οι νεοδημοκράτες, πώς το λένε, οι δεξιοί σήμερα για τον Γρηγορόπουλο. Γιατί. Γιατί πρέπει να είναι ο Γρηγορόπουλος γιορτή συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης. Αυτή είναι η μια ερώτηση που κάνω στον κόσμο. Όταν ανοίξουμε γραμμές μετά τον γιατρό, για ρωτώ τον γιατρό τώρα. Λοιπόν, να εγώ θέλω να ρωτήσω τον γιατρό κάτι το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Ναι, κάτσε να ακούσουμε. Γιατί εμείς μπορεί να είμαστε υγιείς από το κομμάτι. Για να ακούσουμε. Υγιείς μπορεί να ζει σήμερα. Ναι. Λοιπόν. Τι? Υπάρχουν μεταδεδόμενα νοσήματα από τη σεξουαλική πράξη. Εσένα τι σε νοιάζει, ούτως ή άλλως δεν πηδάς. Γιατί το ρωτάς τον γιατρό, δηλαδή. Όχι. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κολλήσει. Α, άλλος άνθρωπος. Οτιδήποτε. Όχι εσύ. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κολλήσει οτιδήποτε. Πρώτη ερώτηση, γιατί σε αφορά. Έλα εδώ έξυπνε. Να ακούς. Ναι, κάτσε να μάθω. Λοιπόν, κύριε Αγνώστη, θέλω να πω το εξής, ότι η συμβουλή που δίνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι. Μιλάνε για το σεξ, είναι χρησιμοποιείται προφυλακτικό. Σωστά. Ναι, εσένα δεν σ' αρέσει όμως. Μισό λεπτό. Ναι. Σωστά. Είσαι μπρουτάλ. Πολύ σωστά. Αν κάποιος φοράει προφυλακτικό, είναι καλυμμένος 100%. Το θέμα τρυπής το προφυλακτικό. Όχι. Δεν. Αν κάποιος χρησιμοποιεί προφυλακτικό, είναι καλυμμένος 100% από νοσήματα που είναι επικίνδυνα για τη ζωή του. Τελείως. Ναι. Αλλά από νοσήματα όπως κατά κύριο λόγο τα κονδυλώματα. Ναι. Η μολυσματική τέρμινθος, ο έρπης. Δεν καλύπτεσαι γιατί το προφυλακτικό προστατεύει μόνο το πέος. Ο έρπης είναι κολλητικός. Ο έρπης είναι βέβαια. Είναι μεταδιδόμενη ασθένεια. Είναι ότι ο έρπης είναι κολλητικός. Ευχαριστώ για το κοπλιμένο. Συνεχίστε γιατρέ. Να σε κεράσω τον καφέ σήμερα. Ναι. Μην ξοδεύεσαι. Λοιπόν, ο έρπης είναι μεταδοτικός. Δηλαδή θέλετε να πείτε γιατρέ ότι πρέπει να βρουν προφυλακτικό και για τους όρχες. Αυτό θέλετε να πείτε. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Και τι να κάνουμε. Να βρεθεί μια εταιρεία δηλαδή, να βρει προφυλακτικό να καλύπτει και το δέρμα από κάτω. Πώς θα γίνει. Αλλά αυτό επειδή δεν υπάρχει σήμερα. Τα κονδυλώματα παραδείγματος χάρη. Μπορεί κάποιος να φορέσει, να κάνει χρήση προφυλακτικού, να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό και παρόλα αυτά να μολυνθεί από τον ιό.
Τα κονδυλώματα είναι ιός. Μάλιστα. Όπως είναι ο ιός του έρπη, όπως είναι ο ιός του AIDS, είναι του HIV, είναι ιός τον οποίο μπορεί να μολυνθούμε. Φανταστείτε κύριε Ραπτόπουλο ότι 50 έως 70% των ενεργά σεξουαλικών ατόμων θα μολυνθούν κάποια στιγμή από τον ιό HPV. Τι, αυτό το, την αρρώστια η οποία... Τα κονδυλώματα που λέμε. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ και εσείς και καθένας που μας ακούει μπορεί να έχει μολυνθεί ή να μολυνθεί κάποια στιγμή στη ζωή του. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι. Τώρα θα μας δώσετε μια άλλη σύμβουλη. Ναι. Πέστε ότι ο κύριος Κόκκινος ή ο οποιοσδήποτε παντρεμένος πάει και κολλάει μια γιατρό από καμιά Ρωσίδα. Τι λέει στη γυναίκα του. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Τι μπορεί πολλά να πει. Μπορεί να πει. Το να θέμα πει το είναι από την πισή. Γιατρέ, πέρα από την πλάκα τώρα. Ναι. Λοιπόν, η καλύτερη δικαιολογία ποια είναι. Ποια δικαιολογία. Δηλαδή, γιατί, συγγνώμη, για την ουρολίμωξη. Ναι, για πες τι θα μπορεί να πεις ότι ξέρεις. Ήταν κακή η τουαλέτα στο γήπεδο που πήγα και μεταδόθηκε από εκεί. Ναι. Για τα κονδυλώματα τι μπορεί να πει κάτι. Τι μπορεί να πει, ναι. Τα κονδυλώματα, ο ιός αυτός μπορεί να μολυνθεί κάποιος σήμερα, ναι, και να εμφανίσει το σύμπτωμα κάποια μικρή ελιά, κάποιο μικρό σαν σπυράκι που βγαίνει στη γενετική περιοχή μετά από 6 μήνες, μετά από 3 μήνες. Ναι, για εμάς όμως που είμαστε από τα αρχαία χρόνια με συντρόφους. Ο κόσμος τώρα που είναι από τα αρχαία χρόνια παντρεμένος όπως ο κύριος Γραπτόπουλος, όπως εσείς τα τελευταία χρόνια, δεν είναι εύκολη δικαιολογία γιατί είναι κάτι καθαρά σεξουαλικός μεταδιδόμενο. Oh. Είναι πρέπει να φτιάξουμε μια ιστορία. Που βγαίνουν στην περιοχή σαν σπυράκια. Έχουν χαρακτηριστική εικόνα. Γιατρέ, μισό λεπτό. Εδώ τότε, αφού δεν χωράνε δικαιολογίες, το θέμα είναι σε πόσο καιρό αυτό το πράγμα μπορεί να. Καταρχήν αυτό, πάμε στο φαρμακείο και λύνεται ή έρχομαστε στο γιατρό, στον ουρολόγο. Όπως όλοι οι ιοί, ναι, εάν κάποιος το κολλήσει αυτό, είσαι για χρόνια φορέας. Το να είναι κάποιος φορέας όμως δεν είναι τόσο κακό. Γιατί σας λέω ότι 7 στους 10 είναι φορείς. Ναι. Φανταστείτε τώρα ότι στους 10 ανθρώπους που θα δείτε σήμερα και θα μιλήσετε, οι 5 με 7 από αυτούς θα έχουν νοσήσει, θα νοσήσουν κάποια στιγμή από τον ιό. Το να νοσήσει κάποιος δεν είναι κακό. Κακό είναι να εμφανίσει το σύμπτωμα του ιού, που είναι αυτό το σπυράκι το συγκεκριμένο σαν ελίτσα που βγαίνει το κονδύλωμα και να μην το θεραπεύσει. Να μην το κάψει. Μάλιστα. Εάν αυτά τα κονδυλώματα καούνε, τότε δεν μεταδίδονται και τόσο εύκολα. Ο ιός γίνεται αρνητικός. Αν καούνε με αντιβίωση την οποία θα πάρει. Όχι, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, είναι τρία. Είναι υγρό άζωτο, η λεγόμενη κρυοθεραπεία. Μάλιστα. Σε μείον 36 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ειδικό λέιζερ διοξιδίου. Μάλιστα. Είμαι μια ειδική διαθερμία. Με οποιοδήποτε τρόπο η ίδια δουλειά γίνεται. Με μια επίσκεψη γίνεται αυτό. Με μια επίσκεψη, βέβαια. Άρα μπορεί να την γλιτώσει κάποιος δηλαδή που έχει κάνει ματσακονιά, αυτό λέμε. Όχι, έρχεται ο καθένας που εμφάνισε κονδυλώματα, τα καυτηριάζει και μετά υπάρχουν ειδικές κρεμούλες. Στο παρελθόν υπήρχαν κρέμες και σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Που έχουν πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές στο μόριο εμφανίζονται ή στην ευρύτερη περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή αυτά πώς μεταδίδονται από τα υγρά παραδείγματος χάρη του κόλπου μεταδίδονται στο δέρμα, στη γενετική περιοχή του άντρα. Κατανοητό. Ναι. Άρα υπάρχει δικαιολογία. Μπορεί να πεις ρε παιδί μου έβγαλα μια ελιά. Έβγαλα μια ελιά. Ναι, αλλά τώρα... Το θέμα δεν είναι να ψάξουμε τίποτα. Όχι, γιατρέ, εγώ κοιτάμε να καλύψουμε. Είναι να πολύ σοβαρά αυτό. Τα μας, πολύ, ναι, αλλά επειδή αυτός ο σατανάς δίπλα μου έβαλε τώρα το τι μπορεί να πει κάτι. Το θέμα είναι να κρατήσουμε κάποια σπίτια και μην τα κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω τώρα και στον κόσμο που σας ακούει και μας ακούει αυτή τη στιγμή και σας ακούει καθημερινά ότι με μια μικρή αμοιχή που θα υπάρξει στο δέρμα, ναι, ο ιός εγκαθίσταται. Oh. Γι' αυτό τι πρέπει οι άντρες να μην χρησιμοποιούν ξηράφι στην περιοχή. Και τι να κάνουν, αποτρίχωση, κερί. Με μια κουρευτική μηχανή. Πάλι γιατρέ, πιστέψτε με. Δεν δημιουργεί τις αμοιχές που δημιουργεί. Τραυματίζει το ξηράφι, καμιά φορά. Με αποτέλεσμα κάποιος που έχει τον ιό αλλά δεν έχει εμφανίσει το σύμπτωμα, το κονδύλωμα, με το που ξηρίσει την περιοχή του γεμίζει. Γιατρέ, δεν είχα τίποτα και με το που ξηρίστηκα έβγαλα 7-8 κονδυλώματα.
Αυτά, αυτό είναι το πρώτο. Σαν... Αυτά είναι από το παρελθόν δηλαδή που είναι μέσα. Και... Βέβαια, έχει τον ιό. Ναι. Και με το ξύρισμα. Άρα αυτό δεν φύγει ποτέ, δηλαδή τον έχει μέσα του. Εάν περάσουν 3, 4, 5 χρόνια χωρίς να εμφανίσουμε συμπτώματα, ο ιός πολλές φορές μπορεί να υποχωρήσει. Ναι, πάντως... Το άλλο που λέμε είναι πάντα καλή υγιεινή μετά τις επαφές. Δηλαδή πολύ πλήσιμο... καλό πλήσιμο. Μάλιστα. Πάντα να αφήνουμε λίγες τρίχες στην περιοχή, ούτως ώστε ο ιός να μην προλάβει να μπει κατευθείαν μέσα στο δέρμα να εσχωρήσει. Με αποτέλεσμα, αφού πληθούμε καλά μετά, ο ιός να φεύγει. Είναι κάποια απλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Ακόμη και αυτό το αισθητικό, το οποίο λέει κάποιος θέλω να την ξηρίσω. Αλλά σίγουρα δεν λέμε τώρα να αφήσει. Όχι, η φύση. Μισό λεπτό. Η φύση έχει προνοήσει. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι η τρίχα που λέει κάποιος θέλω γιατί τρίβεται, προκαλεί υδρότα και χιλιαδιό. Η φύση έχει προνοήσει. Γιατί η τρίχα μου λέτε ότι μπορεί να καθυστερήσει τον ιό στο να μπει στον οργανισμό. Θα πληθούμε μετά, δεν θα προλάβει να εσχωρήσει απευθείας μέσα στο δέρμα μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν θεραπείες ανώδυνες που χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κόρον από ουρολόγους, από δερματολόγους, από αρκετές ειδικότητες κατά των κονδυλωμάτων. Και βλέπουμε ότι ενώ πολλά μεταδιδόμενα νοσήματα σήμερα βρίσκονται σε ύφεση, ναι, βλέπουμε ο ιός του HIV βρίσκεται σε πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε ότι ο ιός των κονδυλωμάτων βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή σας έρχονται στο ιατρείο έτσι κυρίως νέοι ή μεγάλοι? Συνήθως νεαρά άτομα. Ναι. Από τα 18 μέχρι και τα 40. Και κατά αυτό, κύριο λόγο. Και αυτό είναι από έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη γνώσης. Κάτι το οποίο βλέπουν πολύ κάποια σπυράκια, λένε δεν είναι τίποτα, θα περάσει, το αφήνουν, το ένα γίνονται δύο, γίνονται αυτά τρία. Προκαλούν αυτά προκαλούν πόνο? Όχι, είναι εντελώς ανώδυνα. Και αν τα αφήσει κανείς, τι, ποιο το πρόβλημα? Στις γυναίκες υπάρχουν 120 και στους άντρες 120 είδη κονδυλωμάτων, 120 υπότυποι. Ο υπότυπος 6 και 11, ναι, στις γυναίκες είναι προκαρκινοματώδης κατάσταση. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, κατά κύριο λόγο, ναι, οφείλεται στον ιό HPV. Γι' αυτό και έχουν βγει και τα εμβόλια σήμερα, τα οποία ξεκίνησαν μόνο για γυναίκες, τα, οι οποίες δεν είχαν στο παρελθόν ερωτική επαφή, ναι, και σήμερα φτάσαμε να τα χρησιμοποιούν όλες οι γυναίκες και πολλοί άντρες. Για το γυναικείο προφυλακτικό, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι κάτι που δεν χρησιμοποιείται κατά κόρον. Είναι ταμπού, δεν δηλαδή? Είναι κάτι που περπάτησε, δεν είναι κάτι που... Όχι, θα βοηθούσε πράξη περισσότερο στην αποφυγή αυτών των νοσημάτων? Περισσότερο απ' όλα θα βοηθούσε μια εταιρεία να βγάλει ένα προφυλακτικό το οποίο να κάλυπτε πέρα από το πέος και το όσχιο, το δέρμα δηλαδή που καλύπτει τους όχης, αλλά και το εφήβιο πάνω εκεί που είναι οι τρίχες, δηλαδή πάνω από το πέος. Γιατρέ, τότε θα υπήρχε απόλυτη προστασία. Γιατρέ, ξέρετε τι έχω καταλάβει? Επειδή έχω πολλούς γνωστούς στους απατσούλιδες, τους λέω βάλτε και μια στολή βατραχανθρώπου για καλό για εγώ. Καλύτερο. Τελικά μάλλον έχω δίκιο. Με στολή βατραχανθρώπου να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Τι προφίλ. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται να έχει επαφές προς Θεού. Το θέμα είναι πώς τις έχει, με ποιους έχει. Θέλουμε τις επαφές, αν είναι δυνατόν. Απλά θέλει σωστή ενημέρωση, καλή υγιεινή. Ειδικά στα άτομα τα οποία εναλλάσσουν τους συντρόφους τους τακτικά. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν νομίζω από αυτά τα οποία είναι από τα μικρά, αλλά τα σημαντικά, και αν κάποιος έχει πρόβλημα πάει η Εγνατίας 96 να βρει τον κύριο αναγνώστου, με τηλέφωνο το 24673, σωστά? Να κλείσει σωστά, ραντεβού. Να είστε καλά. Με καυτηριασμό είπαμε, κρυόψυξη καθαρίζει το πρόβλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, χάρηκα. Κι εσείς, κι εσείς. Λοιπόν, τα δόντια στην offside που ήταν offside της United, λέει ο Best. Εσύ μπέστε, επειδή είσαι οπαδός του United και το πιστεύεις, πρέπει να το δεχτούμε κι εμείς. Ο 4-5 κόκκινε Παντελονάτος, ο Παντελίδης θα ήταν αν έδινε εντολή να βγάλει ο παίκτης έξω την μπάλα. Ο Παντελίδης είπε συγκεκριμένη ατάκα την οποία την τήρησε. Αν για σένα δεν ισχύει, πες μου ότι δεν ισχύει. Είπε ότι αν τυχόν η ομάδα μου κερδίσει τέτοιο πέναλτι, δεν θα το πανηγυρίσω. Δεν θα πανηγυρίσω τον γκολ. Δεν είπε θα δώσω διαταγή στον παίκτη να την βγάλει out.
Εσύ πες ότι δεν είναι παντελονάτο αυτό που έκανε. Σεβαστό. Αλλά σου λέω ότι αυτό που είπε το τήρησε. Ο φίλος μου, ο Αεξής από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος τελευταία, επειδή μάλλον έχει ξενερώσει με την ομάδα της καρδιάς του, δεν στέλνει. Ήταν πιο τακτικό στα μηνύματα. Οι Έλληνες είναι κλέπτες. Οι Γερμανοί που ξέρωσαν ολόκληρη την Ακρόπολη της Αρχαίας Περγάμου και τη μετέβαιναν στα μουσεία της χώρας τους, τι είναι, συλλέκτες αρχαιοτήτων, Αεξής από Νέα Σμύρνη. Καλέ μου φίλε δικηγόρε από τη Νέα Σμύρνη, το Χαϊβάν Ντουλά που έχω δίπλα μου δεν μπορεί να χωνέψει ότι υπάρχουν σε όλη την Ιφίλιο και καλοί και κακοί άνθρωποι. Και δίκαιοι και άδικοι. Τώρα το ποιοι είναι οι περισσότεροι, ποιοι είναι οι λιγότεροι και ότι η αμαρτία είναι γλυκιά, okay, το ότι η παραβατικότητα τραβάει τους ανθρώπους, επίσης γνωστό. Αλλά αυτή την τρέλα του, ότι οι Έλληνες έτσι, οι Έλληνες αλλιώς, η Εκκλησία έτσι, η Εκκλησία αλλιώς, δεν μπορεί να την βγάλει από το μυαλό. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Στεφανή να δούμε τι έχει από το κέντρο της πόλης. Τι γίνεται, αρχίσαμε... Το μην ξέρεις καλά πάντως, Γρηγόριο. Χρήστος Στεφανής. Χρήστος, συγγνώμη. Χρήστο, από κεκτημένη ταχύτητα. Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Δεν είναι ο άλλος να σε μπλέξει δίπλα μου, άνετα. Έχουμε θέμα εδώ μπροστά στην θεολογική, στα πανεπιστήμια, εδώ και περίπου μισή ώρα και παραπάνω που τελείωσε η πορεία. Μια ομάδα κουκουλοφόρων βρέθηκε μέσα και όλο αυτό το διάστημα εξεδονίζει κατά των αστυνομικών, οι οποίοι ουσιαστικά παρακολουθούν από το ύψος του Άμπεσε, δηλαδή κάτω από το συντριβάνι, αντικείμενα, μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα που σπάνε και διάφορα άλλα. Δεν έχουν κάνει κίνηση αστυνομική να κάνουν χρήση χημικών. Μια δημιουργία βρίσκεται στην ΕΙΑΦ, για να καταλάβετε και εσείς και ακροατές, άλλη μία στο Άμπεσε επί της... Άρα μιλάμε ότι τα επεισόδια είναι επί της Εγνατίας από το συντριβάνι. Σωστά, σωστά. Μέχρι τη θεολογική εκεί στο εργοτάξιο. Μέχρι τη θεολογική, να προλαβαίνουν να μπαίνουν μέσα. Σωστά. Η θεολογική που είναι υποκατάληψη από χθες το βράδυ. Δεν μπορούμε να πούμε, Γρηγόρη, για γενικευμένα επεισόδια, εικόνες, ας πούμε, σαν αυτές που παρακολουθήσαμε τις 17 του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι και τα πράγματα είναι ήρεμα. Δηλαδή, ανατακτά χρονικά διαστήματα, 5-10 λεπτά, βγαίνουν μέσα από τη θεολογική ή από τις άλλες γωνίες της περιμέτρου του Πανεπιστημίου οι κουκουλοφόροι και εξφενδονίζουν κατά των αστυνομικών, όπως είπα, πέτρες και μολότοφ. Έχουν στήσει και κάποια πρόχειρα οδοφράγματα με υλικά από το μετρό, λαμαρίνες και άλλα πράγματα εκεί. Η αστυνομία έχει κόψει το ένα ρεύμα, αυτό που έρχεται από ανατολικά εδώ στο ύψος του Συντριβανίου. Έβαλε και μια κορδέλα έτσι ώστε να αποφεύγεται η κίνηση όσων έρχονται από δυτικά στο Συντριβάνι και τους εκτρέπει στην Εθνική Αμήνη. Είναι δηλαδή ένα μικρό κομμάτι της Εγνατίας κλειστό, το οποίο ωστόσο φαντάζομαι ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση της πόλης. Και ταλαιπωρία σε όλους τους ανθρώπους, αλλά με αυτή την ενημέρωση την οποία δίνεις, νομίζω ότι βοηθάμε τα μέγιστα αυτούς οι οποίοι είναι συντονισμένοι για να ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν και κυρίως τι πρέπει να αποφύγουν. Λοιπόν, καλή δύναμη. Και στο κλείνω λίγο βιαστικά γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Η ώρα είναι 3:01. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να γίνει η οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παράλληλα να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς με την εγγύηση των αδερφών Κωνσταντινίδη. Είναι μεσημέρι και αν πεινάτε, τα μπαμπάτσικα είναι ό,τι καλύτερο γιατί έχουν μοναδικές προσφορές. Το μέγεθος μετράει για τα μπαμπάτσικα και φυσικά η ποιότητα. Εκεί όπου μπορείτε να πάρετε την πιο μεγάλη προσφορά η οποία υπάρχει, πέρα από τα δύο σάντουις μπαμπάτσικα με 5 ευρώ, μπορείτε να πάρετε ένα κλαπ σάντουις, μία λιμανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φράτα πιτάκια ανατολής με γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρο, όλα αυτά με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Με αυτά τρώνε 4 άτομα. Δεν τρώει ένα, 4 άτομα. Μπακέρα θα τρώει. Θα τα βρείτε. Είναι ανάλογο στην. Άμα είσαι και εσένα. Ανάλογο. Ανάλογο. Στην Αγίων Πάντων 28, με τηλέφωνο για παραγγελίες, το 2310-51-0045. Το 2310-39 είναι δικά σας, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Απαντάω στον φίλο ακροατή, τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, ο οποίος μου λέει φούστα ο φόρο ο Παντελίδης. Αν ήταν άντρας, δεν θα έλεγε συνέντευξη πώς ήταν τραβηγμένο το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός και ούτε κουβέντα για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε. Λίγος. Ο Δόνης, τον οποίο ηρωνεύεσαι κόκκινε, δεν τον έχω ηρωνευτεί ποτέ, εσέ από τον υπολείπτομαι. Κουβέντα δεν είπε για τη διατησία, παρότι το ρώτησαν. Αυτός είναι μάγκας. Φίλη μου λέει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι στόχο έχει ο Δόνης στο πρωτάθλημα? Κανένα. Να βγει η ομάδα σε Ευρώπη. Σώθηκε η ομάδα του. Ποια ομάδα θα βγει στην Ευρώπη? Να γλιτώσει μια χρονιά από την Ευρώπη. Κάνει πρωταθλητισμό. Η πορεία που κάνει. Ξέρεις με τι μοιάζει ο Δόνης? Με τι πες? Με τον γυμναστή τον Τσίγκαλο. Ναι. Πήγαινε στο δεύτερο λύκειο του μας, τον Γιώργο, και μας πήγαινε εκδρομή, στην πενθήμερη εκδρομή. Λαλαλαλιλιλό, αλυτάκι πατηράκι μέσα στους δρόμους του γυρνών. Πήρε το σχολικό και πήγε εκδρομή. Προπονηταράς είναι ο Δόνης. Πρόσεξε και για τον Δόνη και για τον Παντελίδη. Απλά ο Δόνης αυτή τη στιγμή δεν έχει το παραμικρό άγχος. Ο Άρης έχει ένα άγχος. Πώς θα βγει πεντάδα κτλ. Δεκτό αυτό. Εντάξει. Δεκτό σε παρατήρηση. Αυτό κάτω για σένα. Εντάξει. Ναι. Άμα θες να απαντάς, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Λοιπόν, τρεις γραμμές, άντε να μην πέσουν. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Εσύ δεν χαλάς ποτέ. Ναι, δεν χαλάς ποτέ. Αυτός που στέλνει το μήνυμα είναι άνοστος, πες του. Ναι. Έχει όνομα. Λοιπόν. Δεν θα το πει. Ο Γιώργος. Επειδή το έχει, Γιώργος. Παπαδόπουλος. Γιώργος Απαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Γιώργο Απαδόπουλε. Παπαδόπουλος. Ναι. Ή είσαι κολαπτόμενος νομικός ή είσαι άνοστος, ρε φίλε. Δεν το πιάνεις. Δεν το πιάνεις. Εμείς κάνουμε αυτοσαρκασμούς εδώ πέρα. Είσαι άνοστος. Είσαι για άλλη εκπομπή. Τράβασε άλλο ραδιόφωνο. Καλός ακροατής. Μα είναι άνοστος. Δεν έχει δικαίωμα. Όπως εμείς κάνουμε λάθη. Έχει δικαίωμα, βεβαίως έχει δικαίωμα. Και εγώ έχω δικαίωμα, το λέω άνοστο. Πολλές φορές μου κάνει σχόλια επικριτικά, πολλές φορές με παίρνει. Είναι και Παναθηναϊκός, τα ξαναλέω. Ναι, ρε παιδάκι μου, άνοστος ο άντρας τώρα. Δεν είναι, φίλε. Μπορεί να έχει εδώ το θέμα. Νεοδημοκράτη τον κόβω. Σου λέει τώρα γιατί την πέφτει στο Μόντριτς. Την πέφτω. Γιατί την πέφτει στο Μόντριτς. Τι είπα στο Μόντριτς. Ότι είναι άσχημος, είναι έτσι. Και γιατί είναι όμορφος. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα δικαστήριο και μας κάνει μήνυση ο Μόντριτς. Ρε μπάλα καλή παίζει ο Μόντριτς. Άλλο λέει αυτός. Και που με είπε άσχημο. Τι θα πει η προεδρίνα, θα με καταδικάσει εμένα. Επειδή τον είπα άσχημο. Αλέξανδρε, μίλα εσύ. Λέγε, Αλέξανδρε, είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Λοιπόν, θα κλείσει τη γραμμή, λοιπόν. Ακούστε λίγο, χρόνια πολλά καταρχήν στον Νίκο τον Καστοριανό, το που γιορτάζει σήμερα. Μιλάμε στο Facebook μαζί του. Εδώ δεν είπε στον κουμπάρο του χρόνια πολλά. Μα τον είπα το πρωί. Το είπα το μας έβαλε κάτω λουκαλοπιτάκι από προχθές. Θα πω χρόνια πολλά πριν στον Νίκ Γκάλη, ο οποίος είναι ξαδερφός μου τρίτος, μακρινός. Ευτυχώς που είναι μακρινός. Τι είναι ο Νίκος Γκάλης, ξαδερφός σου? Γιοργαλής λέγεται στο επίδετο. Γιοργαλής λέγομαι και εγώ, Γιοργαλής λέγεται ο Γκάλης. Απ' τη Ρόδο ο Γκάλης, απ' την Κόβο. Ο παππούς μου και ο παππούς στο πρώτα ξαδέρφια. Εγώ δεν γνώρισα παππού, ούτε μάνα μου γνώρισε πεθερικά. Η μάνα σου που δεν γνώρισε πεθερικά, άκου εδώ ρε κόροιδο. Η μάνα σου συγχωρεμένη που δεν γνώρισε πεθερικά καλύτερα ήταν. Για ρωτά καμιά που γνώρισε πεθερικά να σου πει. Λέγει, δεν γνώρισε πεθερικά. Αυτό είναι καλό ρε που δεν γνώρισε πεθερικά. Πρέπει να τη λυπηθούμε δηλαδή. Όχι, ούτε εσύ θα γνωρίζει πεθερικά από ό,τι πάει. Ούτε εσύ θα γνωρίζει πεθερικά από ό,τι φαίνεται. Η μάνα της θάλασσας είναι στην ηλικία μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλας... χρόνια πολλά. Γιατί δεν τα πιάζουμε τη μάνα της θάλασσας? Γιατί μας έκανε περήφανο στον μπάσκετ το 87. Ναι. Εγώ το 87 έμαθα ότι είμαι συγγενής και θέλω να του πω αν ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο και στη γραμματεία να δώσει και εγώ τηλέφωνο μου να βρεθούμε να τα πούμε. Νίκο Γκάλη, πάρε τηλέφωνο, άσε το τηλέφωνο. Νίκο Γκάλη, πάρ του το κεφάλι. Και θα... Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια, γεια. Παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι, ναι. Έλα, καλησπέρα. Με το Ραπτόπουλο θέλω να μιλήσω. Μάλιστα, κύριε μου, σας ακούμε. Λοιπόν, έμαθα μπάλα μόνο από σένα.
ήμουν άσχετος από μπάλα, δεν ήξερα να παταρτήσω ούτε το offside. Με άλλο άθλημα σχολιάσασταν. Ναι, εγώ ήμουν έξω και παίζα χόκι επί πάγου καμιά 7 χρόνια, ερασιτεχνικά. Όχι, αυτό είναι στο Καναδά, ήσασταν πού? Όχι, στη Σουηδία, στο Χόλμη. Mm-hmm. Στο Χόλμη έχουν καλό χόκι επί πάγου. Λοιπόν, ναι. Ερασιτεχνικά έπαιζα. Έπαιζα δεξιμπακ. Έχει θέσεις, ξέρει από χόκι η ώρα που το πω. Όχι, δεν ξέρω. Πόσες θέσεις έχει το χόκι, 5? 5. Και πού, τερματοφύλακας, η θέση για δεξιμπακ. Είναι ο πέμπτος. Είναι αυτός που είναι σαν το ρόμπο. Κάτσε να μάθουμε. Είναι ο πέμπτος, ο τερματοφύλακας είναι ο πέμπτος. Υπάρχει και offside εκεί. Ναι. Έχει offside στο χόκι. Έχει offside. Μετά τη γραμμή τη μεσαία, αν δώσεις το πουκ, είναι εκείνο το στόγγυλο που λέμε. Το μπαλάκι. Μπαλάκι, πουκ το λένε αυτοί. Λοιπόν, αν φύγει ο παίκτης πριν το πουκ, είναι offside. Ερώτηση πριν μου πεις, δύσκολη προπόνηση. Η προπόνηση είναι ματηρή. Αν πρέπει να ξανακάνεις μόνο δύο λεπτά μπορεί να παίξεις μέσα. Γιατί? Έχει αναλλαγή. Έχει παίκτες, έχει 15. Όχι, συγγνώμη, τόσο επιτρέπεται να παίξεις. Ορίστε, επιτρέπεται, αλλά αντέχεις μόνο οι Ρώσοι αντέχανε. Οι παλιοί. Γιατί δεν αντέχεις, συγγνώμη, γιατί. Να μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Λόγω κρύου. Ένας παίκτης του χόκι, εγώ έχανα 4,5 κιλά σε έναν αγώνα. Πόσο? 4,5 κιλά. Πόση ώρα διαρκεί? Το χόκι, ναι. 60 λεπτά από 20. 20, 40, 60. Ναι. Δύσκολο. Περίοδοι, είναι τρεις περίοδοι. Δεν μπορεί πάνω από 2 λεπτά να παίξει κάποιος, μάλιστα. Μπορεί, μόνο οι Ρώσοι αντέχανε. Παλιοί οι Ρώσοι. Πόσο τερματοφύλακες έχει μια ομάδα? 3. Όχι, 2. 2. Δεν αλλάζουν. Εκεί τι κάθε 2 λεπτά μια ομάδα. Όχι, ο τερματοφύλακες δεν αλλάζει, όχι. Αν τραυματιστεί αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει ο τερματοφύλακας. Και πώς αντέχει αυτός? Ο τερματοφύλακας δεν έχει. Δεν έχει εξόδους. Να, ο τερματοφύλακας μένει σταθερός. Ναι. Δεν είναι. Οι άλλοι παίκτες που κάνουν... Πάμε στο επόμενο, Λέγε. Λοιπόν, δεν ήξερα από μπάλα, έμαθα από σένα εδώ παρακολουθώντας. Και εμείς μάθαμε εγώ και από εσάς. Όχι, ξέρω από φυσική κατάρταση, παρακολουθώντας τον Ραπτόπουλο, έμαθα και ποιος προπονητής είναι απάτη, έχει 100% δίκιο. Και τον κύριο Λουτσέσκο. Και ποιοι παίκτες είναι απάτη. Αλλά Ραπτόπουλε, μάλιστα. Επειδή ήμουν 25 χρόνια και ταξιτζή στο Χόλμη, νύχτα δούλευα, ναι. Είχα δικό μου ταξί, στις αρχές του 80 μας βάλαμε ένα Sony, βάλαμε ένα Sony με 10 δισκάκια CD, μόλις πρωτοβγήκανε. Ναι. Του είχαμε στο Ford Bagage και εγώ έβαζα 10 δισκάκια. Στις αρχές του 80, δεν νομίζω. Ναι. Για μας, εσείς ήσασταν λίγο πίσω εδώ. Ναι. Μερικά χρόνια πίσω. Μετά είχαμε αντάπτορα από το Φορμπαγκάζ. Για τη Sony θα βάλει την εκπομπή. Και αλλάζαμε τα αυτά. Ναι. Ποιο τραγούδι θέλαμε να ακούσουμε και ποιο δισκάκι. Ναι. 10 δισκάκια. Είχε έρθει ο Ηλίας Ανδρεόπουλος με την Μπέλου και την Πρωτοψάλτη τότε. Με την Μπέλου, ωραία. Θα αναστενάξαν τα παρμπουτάδια. Και μας δώσαν τα παρμπουτάδια. Ναι. Χαμηλά. Ναι. Και τα έτσι. Και μας έδωσε κάτι CD. Φοβερά, ήταν και το υπάρχο του Καζατζίδη. Ναι. Εδώ θέλω τώρα, εγώ δεν είμαι φαν του Καζατζίδη, αλλά θέλω να σου πω, να μην είσαι απόλυτος καμιά φορά. Είχα 4 ηθοποιούς από μια πρεμέρα διάσημους. Ναι. Όλοι πεθάνανε. Ναι. Στη Σουηδία. Διάσημοι. Όχι, ακούσαν το υπάρχο και είπαν τι μουσική είναι αυτή. Οι καλύτεροι ηθοποιοί του θεάτρου στη Σουηδία. Πεθάναν όλοι. Να άλλο δεν πειράζει. Λοιπόν, είχα εγώ το Καζατζίδη μαζί με τα άλλα τα δισκάκια και άκουγα το υπάρχο. Μόνο στο ένα ακουστικό το δικό μου. Ναι. Σιγανά. Και μου λένε αυτοί, ναι. Ενώ μιλούσανε, μου λέει, ταξιτζή, λέω τι. Λέει, για άνοιξη φωνή. Ναι. Και ανοίγω φωνή, ήταν ο Καζατζίδης στο υπάρχο. Ναι. Και μου λένε, ρε εσύ, λέει, τι είναι αυτό. Ναι. Λέω, ένα τραγούδι ελληνικό. Μου λέει, και πού μπορούμε να το βρούμε. Ναι. Όλοι είχαν μείνει. Και όχι μόνο αυτοί, ναι. Όσες φορές έπαιζα βράδια Καζατζίδη, με καλό κόσμο τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όλοι, εγώ ακούγα τα Λάρα. Σε ποια χώρα είπατε? Σουηδία. Κατάθλιψης. Στο Χόλμη. Αφού εκεί πίνουν όλη τη μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να ο Καζατζίδης που πουλάει και στη Σουηδία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Και θέλω να πω, λεωφορεία στο κέντρο πηγαίνουν ή όχι? Όχι. Καθόλου. Πέφτει ξύλο. Και είναι εκδρόμους και τέτοια. Ωραία. Μην πας. Κάντο αύριο στο κέντρο, μα πας.
Έγινε κουσί. Να είσαι καλά. Μην πάτε στο κέντρο. Θα σας κάψουν κανένα αμάξι, μπορεί να... οχλαγωγίες και τέτοια. Επόμενη γραμμή. Να είστε προσεκτικοί, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλάω, έτσι. Μάλιστα, εσείς. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Για ποιο πράγμα? Για την εκπομπή που κάνετε. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι. Είμαι ένα σχετικά καινούργιος ακροατής. Σας από Λάρισα σας παίρνω τηλέφωνο. Έλα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνετε. Και την πρωινή, ακούω και την πρωινή καμιά φορά, ξέρεις, στο YouTube και το μεσημέρι. Ναι. Μου αρέσει γενικά πάρα πολύ το στυλ και όλα αυτά. Επειδή σε άκουσα προχθές, Κώστα, να λες κάτι για την ομάδα θα μιλήσω. Βασικά είμαι ΑΕΛ, έτσι. Οι περισσότεροι στη Λάρισα. Θέλω να μιλήσω επειδή άκουσα κάτι που είπες προχθές για τον Κούγια. Ναι, λέω ότι οι πιανόλες είναι. Ναι. Θέλεις να ακούσεις την άποψη ενός φιλάθλου οπαδού της Λάρισας. Φυσικά θα ακούσουμε την αντίθετη άποψη, βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν. Ο Κούγιας έχει, καταρχήν δεν θέλω να αμφισβητήσω τις προθέσεις ούτε του Κούγια ούτε κανένας Προέδρου. Σίγουρα όταν παίρνεις μια ομάδα και βάζεις λεφτά, θέλεις το καλύτερο. Κανένας δεν παίρνει μια ομάδα για να την απαξιώσει, γιατί δεν είναι. Μα θα είναι. Ναι, για ένας φιλόδοξος άνθρωπος, ναι, φυσικά. Ακριβώς. Αμφισβητώ όμως τις μεθόδους του. Α, ο Κούγιας έχει καταφέρει κάτι μαγικό που δεν έχει καταφέρει κανένα. Τι έκανε? Θα σου πω. Η Λάρισα, αν όχι αντιπαθής, ήταν μια συμπαθής ομάδα. Στους υπόλοιπους φιλάθλους της Ελλάδας. Ναι. Όλοι ήταν θετικά, έτσι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Έχει καταφέρει στα χρόνια που είναι να μας κάνει αντιπαθείς. Προσωπικά αυτό. Αυτό δεν κακό. Εντάξει, συγγνώμη, δεν κακό. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή που τον αντιπαθούνε, τον πειράζει, το απολαμβάνει. Άκουσε να σου πω κάτι. Δεν εννοώ τέτοιου είδους αντιπάθεια. Εννοώ να δημιουργεί έφεση από εκεί που δεν υπάρχουν. Κατάλαβες. Δεν εννοώ. Ποδοσφαιρικά να είμαι μεγάλος και να με αντιπαθούνε όπως κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή με εσάς, γιατί μεγαλώστε καλά κάνετε και μακάρι να πάρει το πάνω το πρωτάθλημα, δεν θα με πειράζει καθόλου. Όταν όμως είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, γιατί τέτοια ομάδα είμαι εγώ πλέον, η οποία παλεύει, να με κάνεις αντιπαθή για ποιο λόγο? Δεύτερον, το ξεπερνάω. Ναι. Δεύτερον, έχει κάνει το άλλο μαϊκό. Η Λάρισα, στα χειρότερα της χρόνια, στην απαξίωσή της, πες το όπως θες, είχε στάνταρ μέσα στο γήπεδο κόσμο που πήγαινε, 7 με 8.000 κόσμου. Στο λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει διαρκείας 15 χρόνια. Καλά, το παλιό Αλκαζάρ χωρούσε 17, χωρίς καθίσματα. Ναι. Ναι. Μπράβο, λοιπόν, ακόμα και στα πιο μικρά ματ, π.χ. αν έπαιζα με τον Πανατολικό, θα είχα 7.000 κόσμου. Ο Κούγιας έχει κάνει το μαγικό, να έχει πάει το εισιτήριο στο 1 ευρώ, για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, και να έχει 700 και 800 ανθρώπους μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις γιατί? Ναι. Ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι, γιατί, για ποιο, γιατί, ναι, ναι. Ναι, συμβαίνει γιατί ο κόσμος τον βαρέθηκε. Δημιούργησε εχθρούς και εκεί που δεν είχε. Εγώ όταν ήρθε ο Κούγιας, οι περισσότεροι σε πληροφορώ, φίλοι και ο παδίς της Λάρισας, ήταν θετικά διακείμενοι ως προς αυτόν. Πλέον άρα λες ότι ο Κούγιας χάνει στο επικοινωνιακό. Ναι, ο Κούγιας έχει ένα κακό. Ο Κούγιας μπορεί το πρωί να μιλήσετε, να τα πείτε, να είναι ο καλύτερος φίλος και το βράδυ στείλει εξώδικο. Και λες γιατί μου στείλει εξώδικο. Είναι δηλαδή κυκλοθυμικός, θες να πεις. Ναι. Ναι, εγώ σου είπα δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του. Δεν τις αμφισβητώ. Είναι γεγονός ότι... Αν σ' άκουγε τώρα ο Κούγιας, τι θα τον συμβούλευες? Τι θα τον συμβούλευα? Ναι, τι να αλλάξει? Λοιπόν, το επικοινωνιακό. Κάτσε να ακούσουμε, λέει, κόκκινε. Ο Κούγιας έχει ένα καλό και ένα κακό. Ξέρει πάλι, αυτό μπορεί να είναι καλό, αλλά είναι και κακό. Ξέρει γιατί είναι συγκεντρωτικός και θέλει να έχει άποψη για τα πάντα. Ρε φίλε, δεν μπορείς να πεις τι φαγητό θα φάει ο Μάρτο μεσημέρι, αν θα φάει μακαρόνια μπριζόλα. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Με καταλαβαίνεις. Ξεκινάω από τα πολύ απλά πράγματα. Με καταλαβαίνεις. 100%. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να πάρει κάποιον άνθρωπο όπως είχε ο Πιλαβάκης παλιά. Τον Νίκο το Λυράκι, ναι. Τον είπε πες ότι θες για το Λυράκι, αλλά ο Λυράκι και να πει εγώ παιδιά είμαι πρόεδρος και περιμένω αποτελέσματα. Νίκο Λυράκι πες μου, του χρόνου σε ποια θες θα τερματίσει ομάδα. Το κατάλαβα, έφυγες, ωραία. Νομίζω ότι μπορεί να βρουν ένα σημείο προσέγγισης η Λαρισαίοι, αν έχουν καλή πρόθεση με τον Αλέξη Κούγια. Και αυτός να έχει καλή πρόθεση. Ναι. Ποτέ σε αυτή τη ζωή δεν θα συγκριθεί η πίεση που έχει Παναθηναϊκός, ειδικά σε σεζόν με μείον 6 και το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας του σε σχέση με τον νεοφώτη Στάρι. Μίλατε σαν χαλαμαρίτη επειδή είστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Τώρα, τι πόλη και σας τι... καταλαβαίνω όλοι, ναι. Αυτό το κοινό έχετε, αλλά μην λέτε σαν χαλαμάρι με εκτίμηση, το λέω καλή συνέχεια. Δεν ισχύει αυτό που λες. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες το πρώτο, αλλά εμάς η Θεσσαλονίκη δεν μας ταΐζει. Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτά και αυτά. Ένα λεπτό.
Άμα ακούσεις τις διαφημίσεις του Μετρόπολης, το 70% από την Αθήνα. Το 90. Το 90. Άστε τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι, άστε. Ναι. Έλα, ναι. Φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κυρία είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κλείστε την πόρτα. Δεν έχετε συνηθίσει σε γυναικείες φωνές. Αφού δεν συνηθίσαμε. Καλησπέρα. Είμαι η Σμαράγδα. Ναι. Σας ακούω τον τελευταίο καιρό. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο χρόνια. Δηλαδή όταν λες παρακολουθείς, πώς παρακολουθείς? Άντρα, μπαμπά, κανονικότατα, αδερφό. Εγώ. Εσύ μόνη? Μόνη μου. Έλα. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι φεύγουν από το σπίτι όταν πρόκειται να δω μπάλα. Έλα. Πού σε βρήκαν? Πίστεψέ με. Ναι. Λοιπόν, είμαι ΑΕΚ καταρχήν. Από εδώ Θεσσαλονίκη είσαι? Από Βέρεια. Βέρεια. Ωραία. Ναι, η Βέρεια έχει πολύ ΑΕΚ λόγω και του Μίμη, του Παπαγιάννου και του προσφυγικού. Λόγω καταγωγής. Και του προσφυγικού, βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να κατεβάσει ο ΠΑΟΚ λίγο τις ταχύτητες, γιατί ακούω συνεχώς το χάρτινο πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα στα χαρτιά και όλα αυτά τα σχόλια που δεν μου αρέσουν, ναι, φυσικά. Ναι. Είμαι αρκετά αντικειμενική, έχετε υπόψη σας και οι δύο. Η ΑΕΚ φέτος είναι για κλάματα, εντελώς. Ναι. Αυτός που μου αρέσει φέτος να παρακολουθώ, αυτή η ομάδα που μου αρέσει να παρακολουθώ φέτος, είναι ο Παναθηναϊκός. Α, μπράβο, παρέα είμαστε. Σωστό. Η μόνη ομάδα που χειροκροτώ και ευχαριστιέμαι φέτος είναι ο Παναθηναϊκός. Σωστό. Σωστό. Από εκεί και πέρα, η έπαρση, όλο αυτό το καύχημα και η αλαζονία του ΠΑΟΚ, ναι, επειδή αποτελείται σαν ομάδα από ανθρώπους. Του ΠΑΟΞΗ, θες να πεις, ο ΠΑΟΞ. Ακριβώς. Σαν εταιρεία. Παντού, όχι του φιλάθλου. Ναι, ο ΠΑΟΞ σαν εταιρεία. Ναι, σωστά. Αυτή η αλαζονία λοιπόν, θεωρώ ότι στο τέλος θα γυρίσει μπούμεραγκ. Καλό θα είναι να γυρίσει. Δηλαδή, λέτε, εσείς πιστεύετε, δηλαδή, συγγνώμη, αν σας διέκοψα. Μην παίρνει μεταλλικό. Εσείς πιστεύετε ότι. Στον ενικό μιλάω, Γρηγόρη. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΞ, επειδή ο κόσμος του και οι άνθρωποι του έχουν έπαρση, θα το πληρώσω στο τέλος? Μπορεί, λέει. Να σου πω κάτι. Η ζωή κάνει κύκλους. Σε κανέναν άνθρωπο που έχει μάθει να είναι αλαζόνας, η ζωή δεν φέρεται σωστά. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει λοιπόν, δίκιο. Και η μπάλα είναι μπάλα. Αλαζόνες και σνόπ. Ναι. 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 Δεν μου αρέσει όλο αυτό το πανηγύρι. Και ξέρεις, επειδή έκανα ραδιόφωνο χρόνια, έχω μια σχετική ευκολία κι εγώ και άνεση στο μικρόφωνο. Πρόσεξε με. Τι εννοώ. Δεν μπορείς να λες, να καταπατάς καταρχήν όλες τις υπόλοιπες ομάδες και να θεωρείς ότι επειδή έχεις κάνει μια επιτυχία φέτος, είσαι η Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, φέτος δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ΠΑΟΞΙΟΣ που λέει ότι παίζει μπάλα. Δεν ξέρω. Ποια άλλο λέει. Στο δικό μου κύκλο, στη δική μου δουλειά, η έπαρση ξεχυλίζει. Έλα, στη Βέρεια. Λοιπόν, ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος είναι μεγάλο πειρακτήρι ακροατής, με αυτό θα κλείσουμε, στέλνει ένα μήνυμα. Πες τη Χανούμισσα να πάει να μου κάνει παστίτς και γρήγορα. Πες του Θεσσαλονικιού ότι η Χανούμισσα ξέρει να χορεύει, όχι να μαγειρεύει. Να! Δεν ξέρει να μαγειρεύεις. Βεβαίως και ξέρω, αλλά δεν κάνω παστίτσια σε ξένους ανθρώπους. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε το πάρα πολύ. Μια γυναίκα βλέπει μπάλα, πες του. Δεν είναι ούτε εξωγήινο. Όχι, είναι ωραίο το μήνυμα. Δεν ήταν έντονο. Αλλά το Χανούμισσα δεν μου αρέσει. Συγγνώμη, κυρία. Ποιο είναι πιο ρατσιστικό, το Χανούμισσα ή η Μαγειρική? Κώστα, δεν με λένε, άστο το κυρία. Ωραία. Πες μου. Πώς σε λένε? Σμαράγδα. Σμαράγδα. Τι είναι πιο ρατσιστικό? Καρύδι. Τι είναι πιο ρατσιστικό, το φαγητό ή το Χανούμισσα? Το ένα είναι σεξιστικό, ναι, και το άλλο είναι ρατσιστικό. Ωραία. Δεν το πήρα εγώ έτσι, επειδή και έναν. Εγώ το πήρα έτσι. Έναν αεξία τον λέγει Χανουμάκι. Έλα, έλα, εντάξει. Ξέρεις καλά ότι τους αεξίδες λένε Χανούμιδες, Χανούμισσες και Χανούμιδες, γιατί. Χανούμια. Ακριβώς, Χανούμια, συγγνώμη, λόγω καταγωγής. Ναι, έτσι, αλλά και τους Παοξίδες λένε Τούρκους. Αλλά με το πεις τον Παοξί Τούρκο, γίνεται Τούρκος. Ναι. Λοιπόν, άσε λοιπόν να λένε, κατάλαβα εγώ τι ήθελε να πει. Έχει, να καλά. Πάμε επόμενη. Ναι, να σε καλά. Τι λέει Χανούμισσα, ενώ τον άλλο το λέει Τούρκο, θυμώνει. Τι είπες, τι γίνεται? Γίνεται Τούρκος. Επόμενο. Ναι. Γελάει ο κόκκινος. Μη φαράς, ρε. Λέγε, ρε φίλε. Τρίφερ. Ναι. Ναι. Ναι! Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Εντύπωση. Υπομονή. Υπομονή, χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, είναι αρετή υπομονή, φίλε. Ναι. Τρομερή υπομονή θέλει. Αλλά καμιά φορά η πολλή υπομονή
Μπορεί να σε φέρει κανένα εγκεφαλικό. Ρίχνει και κανένα μπουνίδι και καμιά. Ναι. Απλά μην μου εξοργίζει τον Γρηγόρη, γιατί μην γίνει band special και εσύ ζαμπίδει και βρεθείτε στον κάτω όροφο. Α, έχει γίνει πολλές φορές, μην στεναχωριέσαι. Παλικάρι μου. Παλικάρι μου. Ναι. Λοιπόν, να σας πω απλά ότι είμαι παοξής. Για όνομα, να σε πω Άκης, έχεις πολλούς, οπότε το παρατσούκλι, ας πω Άμπα. Άμπα. Λοιπόν. Παρατσούκλι λοιπόν, Άμπα. Έχω, Άμπα, ναι, από 16 χρόνια. Σ' αρέσουν οι Άμπα. 41 είμαι. Σ' αρέσουν οι Άμπα. Οι Άμπα, το συγκρότημα. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Το εργόκινο του αρέσει το τζάμπα. Κοίταξε, όταν ήμουν 16 χρονών στην Ευκλήδη, υπήρχαν δύο Άμπα. Ο Αμπατζής, εγώ, ΠΑΟΚ, ο Αμπαδάς, Ηρακλής. Και λέγαμε ποιος Άμπα, ο Τζής ή ο Δάς. Κατάλαβες, για να μας ξεχωρίζουν. Οπότε έμεινε το Άμπα, η αφή Άμπα κτλ. Όχι από το συγκρότημα, μάλιστα. Όχι, όχι. Να είσαι γερός. Όχι, όχι, δεν έχω να πω κι άλλα. Έχεις να πεις κι άλλα, αλλά ο χρόνος είναι αμήλυτος, έχεις 30 δευτερόλεπτα να πεις ότι γουστάρεις. Θέλω, δεν μπορώ να καταλάβω, φέτος έχουμε βέβαια κάτι διαφορετικό, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα ξυπνάει μετά τα Χριστούγεννα. Αλλά φέτος δεν είχαμε απώλειες. Μπορεί να είναι ο τρόπος να μπει για τον Λουτσέσκου. Μπορεί να είναι ο τρόπος προετοιμασίας που κάνει ο προπονητής. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί. Δεν υπάρχει κίνηση πίθα η περσινή. Θα το δούμε. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πορεία. Ακόμα έχουμε διανύσει το 1/3 και κάτι παραπάνω. Βλέπουμε. Να είσαι καλά. Να πω και κάτι άλλο. Όχι, γιατί τέλειωσε ο χρόνος. Συγγνώμη. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 και τα 390. Να πω ότι μαζί μας είναι η Σκιάδης Βαλοδήμος με μια υπερπροσφορά μέχρι και τα Χριστούγεννα. Μπορείτε να αγοράσετε Skoda, Kia, Hyundai με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και με εγγύηση κατώτερης τιμής από οποιαδήποτε άλλη έχετε από οπουδήποτε αλλού. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ή στο 2310-596-596 όσοι έχετε σκοπό. Σιγά, σιγά, θα πεθάνει. Να πάρετε αυτοκίνητο, προλάβετε. Πάμε σε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Μαζί μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, παοξής είμαι εγώ. Έτσι, νομερωτικά για να κάνω τη συζήτηση. Έτσι. Θα διαφωνήσω λίγο με την κυρία Σμαράδα που πήρε νωρίτερα και περί αλαζονίας που είπε. Ναι. Ένας αυτό και ένα περί χάρτινων, γιατί θεωρώ ότι όταν δεν παίρνεις βαθμολογικά καθαρά το άθλημα και το έχεις πάρει με άλλους τρόπους, γι' αυτό ονομάστηκε και χάρτινο. Αλλά το άλλο θέμα της αλαζονίας που είπε, το τι κάνει κύκλο και αυτό πληρώνεται. Εγώ εσείς είμαι με τον Παναθηναϊκό και τον Ίβιτς είστε χάρτινοι. Περίμενε. Τι εννοείς? Είστε χάρτινοι, λέω. Τι γιατί σας είχε πατήσει ο Παναθηναϊκός και το έχασε το μάτς. Ναι, τι πήραμε όμως. Τι με νοιάζει τι πήρατε. Κάνατε το ίδιο πράγμα και δεν πήρατε. Δεν πήρα κάτι όμως. Δηλαδή πειράζει που πήρε ο άλλος. Και εσύ το ίδιο δεν έκανες. Ένα άδειο που κάνει πήρα σε κάτω πεθαμένο. Δεν νομίζω ότι ήταν άδειο. Γιατί και πέρσι λέγανε το έχουμε στημένο, αλλά τι πήραμε στημένο. Ναι, παιδάκι μου, του λες χάρτινοι επειδή το πήρε. Εσύ που έκανες το ίδιο δεν το πήρες. Τι είσαι. Εγώ μάλλον... Πώς χαρακτηρίζεις... Ένα λεπτό. Πώς χαρακτηρίζεις το δικό σου αυτό. Είτε το έκανα καλά ή δεν ισχύει αυτό. Ένα από τα δύο. Όχι. Εσύ πώς αυτοχαρακτηρίζεσαι. Εγώ το πρωί βρίζω τον εαυτό μου στο καθρέφτη. Ρίχνω 5-6 πινελίκια, 2-3 γροθιές στο καθρέφτη. Εσύ τι λες. Σου λέω αν ισχύει αυτό... Με αν δεν γίνεται κουβέντα. Πώς. Αν ισχύει αυτό τότε... Πάλι αν έβαλες. Ναι, γιατί πώς να ξέρω εγώ. Πώς αυτοχαρακτηρίζεσαι εσύ που έκανες τον πεθαμένο στην οθόνη. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Ορίστε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Ναι, κρίνε μου. Ναι, και βασικά δεν ήθελα να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ένα άλλο θέμα. Α, το αλλάζουμε, εντάξει. Γιατί έχω φίλους γάβρους πολλούς. Ναι. Και έχω μεγαλώσει με την αλαζονία του τόσα χρόνια. Λογικό είναι. Ωραία. Και είπε για έναν κύκλο που κάνει η ζωή η κυρία Σμαράδα. Αυτό είπε η κυρία Σμαράδα. Αλλά και τους γάβρους δεν έχω δει κανένα κύκλο, πραγματικά.
Πως άμα το πάρει στο πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό και αρχίζει και κλαίει ο Καράπαπα με τα χοντράκια ή τα δάκτυλα που είναι. Φίλε, το έχασε πέρσι, αν το χάσει και φέτος, δύο συνεχόμενα. Σα χαλάζει τα δάκτυλα. Ξέρεις πώς θα τους κακοφανεί. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, παίρνουν 7 σερί, χάνουν ένα-δύο και τους κακοφαίνεται. Αυτό δεν είναι αλαζονία. Δεν διαφωνεί κανείς μαζί σου. Απλά σου λέω. Ξέρεις πώς θα τους κακοφανεί. Εγώ διαφωνώ με την κυρία που είπε ότι η αλαζονία κάνει κύκλο και πληρώνεται. Όχι, επειδή τους το ρώτησα, λέει στο δικό της κύκλο. Α, εντάξει. Το ξεκαθάρισε. Κάτσε και στον άλλο κύκλο τώρα, κάτσε να ρωτήσω εγώ. Ορίστε. Δηλαδή οι παοξίδες που λένε να το πάρω όπως γουστάραρε, όπως μπορώ να πούμε, δεν γουστάρα, το πάρω όπως να έχει να πούμε. Δεν γίνονται σαν τους γαύρους ίδιοι. Ναι, ναι, τραγικό είναι αυτό, παράδειγμα. Δεν είναι τραγικό, είναι ανθρώπινο, καθόλου τραγικό. Είναι φυσιολογικό. Εγώ δεν θέλω να πάρω τα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο γαύρος, καταλαβες. Χαίρομαι πολύ, έχουμε πει κανένας δεν είναι καθαρός 100%. Κοίταση, αλλά αυτό που έκανε ο γάβρος τόσα χρονιά... Προσπαθείς... Δηλαδή, αν βρεθεί διαιτητής, ο οποίος θα σου δίνει κάποια στιγμή, δεν λέω τώρα, βρεθεί και σου δίνει πέναλτι και παίρνεις πρωταθλήματα, δεν θα τα πανηγυρίσεις. Θα τα πανηγυρίσεις, ξέρεις τι θα πει. Να πάρω 20 κι εγώ και μετά το συζητάμε. Αν θες να μιλήσουμε επί προσωπικού, για μένα προσωπικά, στο λέω, εγώ θα ξενερώσω και θα ξαναπατήσω το πόδι στο γήπεδο. Καλά, μη. Δεν θα πατήσω το πόδι στο γήπεδο. Εγώ προσωπικά στο λέω αυτό. Δεν νομίζω ότι. Κοίταξε. Δεν αμφιβάλλω για την προσωπική σου εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα πούνε αυτό που είπε ο Κωστής. Ότι όπως θα πήραν αυτοί, δικαιώμαι να πάρω κι εγώ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό πάρα πολύ, γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι κοροϊδία μετά, κατάλαβες. Κοροϊδεύει τον ίδιο σε αυτό. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εσύ, ο Παοξής όταν βγαίνει ο Καράπαπας και κλαίει. Ιδονίζεται. Και καλά κάνει. Και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα. Θα ιδονιζόμανε. Λέγε φίλε. Τι θα έκανες? Θα ιδονιζόμανε. Στη Λίβερπουλ που παίζει ο Μανέ. Πάμε παρακάτω. Έλα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Έλα ρε φίλε, πολύ μακριά παίρνω γι' αυτό, δεν μπορείς να το. Όταν λες από πολύ μακριά. Από την όμορφη πόλη της Ξάνθης. Μάλιστα. Τι κάνετε? Κούκλα. Δεν θέλω να μιλήσω με σένα, ξέρω τι είσαι εντυπώσει για την Ξάνθη και αυτό που θέλω να σου πω, το παιχνίδι είναι νωρίς, είναι 3,5 ώρα και προλαβαίνεις και μαρμίτα, έλα να το δούμε στη... Κιόμα, δεν θα έρθει, μόνο με τον Άρη θα έρθω. Μόνος του δεν έρχεται. Θα πάω με τον Άρη, Ξάνθη Άρης. Το κανόνισε το ραντεβού... Όχι, Ξάνθη Άρης θα έρθω. Δεν έρχεται μόνος του ρε φίλε. Θα έρθεις. Θα έρθει με τον οπαδό της Ξάνθης. Άμα έρθω Ξάνθη Άρης, πού θα κινδυνεύσω πιο πολύ, στη θύρα των Σουπεράδων ή στη Ξάνθη? Πώς. Άμα έρθω Ξάνθη Άρης λέω. Πού κινδυνεύω να με κάνουν πάγουλο? Οι Σουπεράδες για έχεις Ξανθιώτες. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο. Αν θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, τι θα λένε τα παόκια? Τι θα λένε? Ευχαριστούμε τον Μουζενίδη. Α, αυτό και τίποτα άλλο. Καλό απόγευμα ρε παιδιά. Για χαρά. Πάντα υπάρχει μια απάντηση για όλα. Παρακαλώ. Επόμενος. Τι θα κάνει, πώς θα το πάρει από το πρωτάθλημα? Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα παίξει φιλικό. Σου πιει το αίμα ο Λυσγάρας. Ο Λυσγάρας θα σου πιει το αίμα. Ναι, ακούγομαι. Μάλιστα, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμιά αλαζονία, ρε παιδιά. Πού την ακούει, δεν κάνω από οξύνα φωνάζει. Η κυρία είπε για το δικό της κύκλο. Εγώ με όσους έχω μιλήσει, όλοι κλαίμε με αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, στο τέλος δεν θα πανηγυρίσεις, δηλαδή, άμα το πάρεις έτσι. Για τώρα λέει. Τώρα να μην πω τι θα κάνω, τέλος πάντων, κολοτούμπες θα κάνω. Άσχετο το ένα με το άλλο. Εγώ στο σύνολο των φάσεων πάντως όλες αυτές τις 12 αγωνιστικές είμαι πάλι μείον. Το ξαναλέω για δεύτερη φορά. Στην πρώτη αγωνιστική και τη 12η έχω πάρει δύο σφυρίγματα. Άμα καθίσουμε και δούμε το τι έχουν πάρει οι άλλοι, θα κλαίμε. Ο Μασούρας έχει βγει τρεις φορές, έχει βγει τρία μέτρα offside τον έχουν βγάλει, ενώ έχει βάλει καθαρό γκολ ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα κύριε Ραπτόπουλε, εσύ που ξέρεις ότι ο Ίβιτς χτύπησε πραγματικά ή ο άλλος του Ολυμπιακού δεν χτύπησε. Ήσουν μπροστά στη φάση. 20 χρόνια τρώω ξύλο, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Γιατί, το ξέρεις, ήσουν μπροστά στη φάση. Τι ξέρω, τον έλεγχε, τον εξέτασες. Γιατί εγώ ξέρω ότι τον είδες κάποιος τον εξέτασε. Και βάσει ιατρικής γνωμάτευσης, βέβαια ο άνθρωπος το τι έκανε, ο Θεούλης και η ψυχούλα του το ξέρουν. Βάσει ιατρικής γνωμάτευσης λοιπόν, ο άνθρωπος κρύθηκε ανίκανος και τον δώσανε μια γάζα στο κεφάλι και τον λένε σηκωφύγε. Να απαντήσω, δεν μπορείς. Λοιπόν. Ενώ φίλε, άμα πάει σε ένα ψυχίατρο να πει, ενώ το οποίο θα με το που πέφτει κάτω βγαίνει ο Μπαρμπασάβας και λέει εμείς φεύγουμε. Πριν καν δει τι έπαθε ο άλλος. Δεν ήταν το ίδιο, Δεν είναι το ίδιο. Οι άνθρωποι ήταν προκατελημένοι να σηκωθούν να φύγουν. Ναι. Ένα, και ένας γιατρός έβγαλε ότι ο Παπαγεωργόπουλος είναι ανάπηρος. Και ο Παπαγεωργόπουλος μπορεί να πηδήξει γαϊδάρα στην ανηφόρα. Τι να κάνω τώρα εγώ, να πω την ιατρική γνωμάτευση να πούμε.
Ναι. Αυτό δεν είναι γνωμάτευση, αυτό είναι γεια σας, σας έχω γραμμένος εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Καλά κάνει, αλλά για το εκεί γνωμάτευση είναι και άλλη. Δηλαδή, αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό για τους κάτοιμους. Τώρα για τους γιατρούς. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, ναι. Γεια χαρά. Ωραίος, ωραίος. Και τον Ρατόπουλο, άμα το στείλει σε ένα ψυχίατρο, θα σου πει ότι είναι καλά. Εμένα θα με βρει καλά, εσένα δεν θα βρει καλά. Ορίστε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Κωστή, με σένα. Όχι, και όχι. Με τον Γρηγόρη. Να μιλήσω, λοιπόν. Είμαι από Θεσσαλονίκη, σας παίρνω. Είμαι δημοσιογράφος σε ένα κανάλι, δεν θέλω να πω έτσι. Πες τώρα, φίλε, γιατί να μην το πεις. Στην αθλητική γνώμη, ως εκεί. Πολύ καλή είναι η αθλητική γνώμη. Έχω δει εγώ πολλά αθλητικά στην αθλητική γνώμη. Έχω πέσει και έχω σταθεί. Ωραία. Περιμένουμε και στο στούντιο, μακάρι. Πολύ καλή είναι. Πάρα στιγμή, πολύ καλή. Κάποια στιγμή, μακάρι, σε περιμένω. Είναι πολύ καλή και τα παιδιά που. Δηλαδή, για τα μέσα που έχουν, εκεί είναι πολύ καλή. Ναι. Έχω πολύ καλή. Δηλαδή και ένα δικό σας επίσης είναι και στην αθλητική γνώμη, ο Χατζάκης ο Μάνος. Και ο Μάνος είναι και ηθικότατος. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και πολύ καλός στη δουλειά του. Και πολύ καλός στη δουλειά του. Εξαιρετικός. Ήθελα να πω, επειδή να συνδέσω λίγο με τον Ίβιτς που μιλούσε και προηγούμενος, ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός, λέτε, δεν έπαθε τίποτα με τον Ίβιτς. Ας αφήσω το γεγονός έξω και ας πω ότι έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μετά αυτό, το γεγονός με τον Ίβιτς αυτό που έγινε, καταστράφηκε, έτσι. Πώς να σας το πω αλλιώς. Ο Αλαφούζος σταμάτησε, μόλις έγινε το γεγονός και μετά από μια εβδομάδα ο Αλαφούζος σταμάτησε. Έψαχνα αφορμή, έψαχνα. Έψαχνα αφορμή. Εμείς δεν εξετάζουμε τι έπαθε ο ένας και τι έπαθε ο άλλος. Εμείς εξετάζουμε, φίλε, τη συμπεριφορά. Να σου θυμίσω κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις. Να σου θυμίσω κάτι το οποίο για μένα ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Θυμάσαι κάποια στιγμή που δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε, αλλά αυτό που έγινε. Πήγε ο Μαρινάκης και διάσκησε τον γνωστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και πέρασε την... από δίπλα του φωτοβολίδα από στυλό. Που μπορούσε να το σκοτώσει, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το σκοτώσει. Δηλαδή έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Μαρινάκης γιατί πέρασε εκεί να προκαλέσει. Αλλά θέλω κόλλο στο Μαρινάκη. Δεν δικαιολογώ. Να σου πω. Δεν δικαιολογώ, λέω. Εάν τον έβγαινε φωτοβολίδα το Μαρινάκη. Στο ίδιο παιχνίδι ο Καραπαπάς με τον κύριο Περέιρα, στο ίδιο παιχνίδι. Πήγε να προκαλέσει. Είχε πάει μπροστά στην εστία για να δουν τα δίχτυα, μπροστά στη 13. Πώς δεν θα προκαλέσει τον κόσμο με κάτι τέτοιο. Εντάξει, όποιος μας προκαλεί να τον σκοτώνουμε. Αυτό είναι. Δεν λέω αυτό, δεν είπα αυτό. Συγγνώμη, είπα κάτι τέτοιο. Είπα απλά ότι είναι μια πρόκληση. Και ο αθλητικός δικαστής, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να τα μετριάζει όλα, έτσι, να τα βάζει στη ζυγαριά. Βέβαια. Ο δικαστής πρέπει να τα βάζει στη ζυγαριά, όπως λέει. Άμα είσαι δυνατός, βλέπω ότι ζυγίζεις πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν είναι δυνατός. Όχι άλλο. Ναι. Αν δεν ήταν δυνατός, φίλε, δεν θα ήταν στη Σούπερ Λίγκα. Λες, ναι, αυτό είναι με ένα θέμα για ζήτηση μεγάλη κάποια άλλη φορά. Ίσως χάρηκα πάντως, σας άκουσα πάρα πολύ. Και εμείς που τηλεφώνησες. Και έχετε ανοιχτή. Πώς να σου το δεν πω. Λες, η αθλητική για την γνώμη έδρα... όποτε θέλετε και οι δύο. Η αθλητική γνώμη στη Θεσσαλονίκη είναι η έδρα. Και βέβαια. Είναι το γνώμη TV. Ωραία. Πολύ καλός. Okay. Όποτε θέλετε, ευχαρίστως. Yeah. Φέρτε κανένα καλό μακιγέρ και καμιά κάμερα που να δείχνει αδύνατο το κόκκινο όπως τη Σεμίνα διγένει. Και φέρτε και ένα τζόκι γιατί όταν θα φωτίζει ο Ραπτόπουλος θα κοιτάει σαν τη σκομπάλα το κεφάλι του. Παρακαλώ. Ναι. Επόμενος, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ραπτόπουλε, πραγματικά σταμάτησα να σε ακούω και το βάλα σήμερα μετά από πόσο καιρό. Για εξαιτίας σου σταμάτησα να ακούω Μετρόπολης. Καλά έκανες. Ο λόγος εξοργίζει τον κόσμο. Να σου πω με δύο πράγματα για αυτό που διακλέπω για να πω εγώ, γιατί σε ακούω έτσι καλά στο ραδιόφωνο. Συγκρίνεις τα ράματα με έναν που δεν ξέρει που πονάει και φεύγει με κολλάρο. Είστε τα φλόρικα, ρε, τα ράματα. Τι ρε, τι υποβοβερία, τι είπες, γιατί δεν βγάζει το βέβαιο. Τα ράματα. Θες εγώ να κάνω το πεθαμένο, να κάνω μήνυση το κόκκινο τη μέδρη, να βάλω τρία ράματα, πληρώσω ένα γιατρό. Άσε καημένε τώρα. Κρυφά ή με στις κάμερες μπροστά. Στις κάμερες μου τώρα, τα φλόρικα. Ό,τι κάνατε εσείς με τον Ήμπ. Άμα έχεις λεφτά και κάμερες να έχει. Ό,τι κάναμε εμείς. Ό,τι κάνατε με τον Ήμπ θα κάνω κι άλλοι. Λοιπόν, να σου πω ένα τελευταίο έτσι γιατί για να μην κρατώ τη γραμμή. Είμαι τώρα στην 4. Επί Βαλβέρδε στο Γαύρο. Ναι. Okay. Και είναι τότε με τα ψάρια που ρίξαμε στον πάγκο τους. Πολύ γέλιο. Το 1-0 λες. Δεν θυμάμαι. Τον κόλ του Κλάους. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και ακούω στο ραδιοφωνάκι για ακουστικό στην 4 Μετρόπολης. Ναι. Πολύ ωραία.
Και βγαίνει ο Κυρσάβος στο Μετρόπολης ναι. και λέει θα μας κάψουν ζωντανούς. Ναι. Και πάω σπίτι και βλέπω πυρσό να κρατάει παράγοντας του Ολυμπιακού, ναι. κυκλοφόρηση φωτογραφία, να καίει τον πάγκο τους. Αυτή είναι. Αυτό. Με λίγα λόγια τι θέλω να πω, αυτά που λένε αυτοί όλα, πάντα, κάθε χρονιά, όλους τους αιώνες, από τότε που υπάρχει Ολυμπιακός, το λέει και ο Γιώργος Οκούδας, μια ζωή είχαμε με τον Ολυμπιακό προβλήματα. Ναι, αλλά ο πρόεδρος σου. Παίζουμε λεμοντζέλο έπινε με τον χοντρό. Ποιος ο πρόεδρος με τον χοντρό. Ο έπινε λεμοντζέλο με τον χοντρό και κάναν δουλειές μαζί. Αυτό μπορεί να κάνουν οι προσωπικές δουλειές. Τι εντάξει. Τότε. Τι σε νοιάζει εσένα. Και όπως απλά πολύ έλεγε προηγουμένω και ρωτούσε τον Παλικαράκη. Παίζει για τον Ήβιτς, σου λέω, πες εσύ για τα ράματα. Πες για τα ράματα. Έκανε ράματα ή δεν έκανε. Έκανε ράματα ο Ήβιτς. Δεν έκανε, έκανε ράματα. Δύο ράματα έκανε. Σιγά τα αίματα, φίλε. Α, σιγά τα αίματα. Σιγά τα αίματα. Ο άλλος έκανε ράματα και, και το βάζει τώρα να πούμε. Σιγά τα αίματα, σκίστηκε κιλότα, φίλε. Άστα. Άστα τα γράμματα τώρα. Άστα, να σε καλά. Παρακαλώ. Γεια χαρά. Ναι, μα ακούτε. Ναι, ναι. Έλα κύριε Λαυτόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το πρόβλημα με το χαρτάκι και το τέτοιο, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο χαρτάκι? Το πρωτάθλημα πώς το χάσε ο ΠΑΟΚ πέρυσι? Από τη βλακεία του. Ποια βλακεία του? Από τη βλακεία του. Δεν είχαμε θέμα με τον Ολυμπιακό, ασυμμοριό, τιμωρηθήκαμε και τα λοιπά. Από τη βλακεία σου το χάσαμε το. Από τον Κομίνη το χάσαμε το πρωτάθλημα. Από τη βλακεία σου το χάσες. Από τη βλακεία μου το χάσα. Βέβαια. Με τον Ολυμπιακό το χάσαμε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό τη λέμε χάρη την Ιδινάκ. Κι άσε τον Ολυμπιακό δεν τον μπερδεύει. Η άλλη παρεξηγήθηκε όμως τη Βέρεια. Τι να κάνω εγώ τώρα. Το Ολυμπιακό τον μπερδεύεις. Το μας τον Ολυμπιακό, μας το μάς με τον Ολυμπιακό το χάσει. Ο Ολυμπιακός ήρθε για να το χάσει για το παριάς. Ο Ολυμπιακός παιχτικά στην Τούμπα 4-0 θα έκανε. Και γι' αυτό έψαχνε αφορμή για να μην παίξει. Για να μην παίξει. Τι. Δεν το έκανε για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ο περσινός ΠΑΟΚ με τον περσινό τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν να φάει ο Ολυμπιακός μέσα. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται η συζήτηση. Το πρωτάθλημα δεν το χάσα από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό το χάσα. Για που έφαγα, φίλε, το χάσα με τον κόμμα. Από τον Ολυμπιακό το χάσα. Φίλε, τον κόλ. Φίλε, μισό λεπτό. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τίθεται από εμάς. Στην πορεία υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι θέτουν κάποια θέματα. Εγώ για μένα, το πρωτάθλημα το χάσατε με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ποια ΑΕΚ? Με τον Ολυμπιακό, τον οποίο για πλάκα τον είχατε 4-0-3-0. Από ημίχρονο. Δηλαδή δεν μπορεί όλο το γήπεδο. Δεν μπορεί όλο το γήπεδο. Δεν το έκανα με τον Ολυμπιακό. Πρόσχε, πρόσχε. Δεν μπορούσα να το διεκδικήσω ακόμα. Πρόσχε. Ναι, άλλο αυτό. Δεν μπορεί όλο το γήπεδο να είναι εκκλησία όπως πρέπει και να βρίσκεται ένας ανόητος να πετάει ένα χαρτάκι. Να τους δίνει και τον γκολ που έβαλες με την ΑΕΚ. Την αφορμή που έβαλες. Τον γκολ που έβαλες με την ΑΕΚ. Τον γκολ που τιμωρήθηκα με τον Ολυμπιακό. Τον γκολ του Μαωρίσιο offside. Είπα εγώ να μην τιμωρηθώ. Τιμωρήθηκα, δεν τιμωρήθηκα. Είπα εγώ να μην τιμωρηθώ. Με συγχωρείτε. Αν δεν γινόταν, αυτό, θα τιμωρούσουν. Θα κέρδιζε κιόλα. Ναι, και αλλά. Θα είχε τελειώσει η ιστορία. Και τον γκολ του Μαωρίσιο σου λέω offside είναι. Για σένα. Πώς. Το γκολ είναι offside που βάζεις. Το γκολ είναι. Και άμα θες ρώτα και τον Τέμι στο Open να του κάνω την ερώτηση να σου απαντήσει. Μπάει. Επόμενη γραμμή. Τι πώς. Άμα το φας τέτοιο γκολ. Θα λες είναι offside, πώς. Όπως βολεύει το πισινό σου, πώς. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε. Ναι, ορίστε, ναι. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Κωστά. Ναι. Μάρτυρας εγώ με τα ράματα του Ήβιτς, πήγα έδωσα δύο μπουκάλες αίμα, φίλε. Ναι. Πήγα έδωσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ένα άδειο μπουκάλι μπύρα ήταν. Παστραλάντε τώρα. Κατά εκεί ήταν κουτάκι μπύρα. Κουτάκι μπύρα άδεια. Πάντα κι άλλο να το συζητούσαμε αλλιώ. Ήταν κουτάκι μπύρα, έτσι. Αλλά είμαι κι εγώ μάρτυρα, πήγα έδωσα δύο μπουκάλε αίμα. Αν έκανε ράματα ο Ήβιτς, έδωσα κι εγώ δύο μπουκάλε αίμα για αυτόν. Εγώ έφαγα σήμερα ένα μπουνίδι. Ένα τριάρι. Με πήραν τα αίματα και ήρθα σε δύο ώρε τη δουλειά. Άστερα το παραμύθι τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα. Μπορείς να μου πεις. Έφαγα ένα χρόνο ωραίο, γεμάτο. Ου, ας το έξω, το πλήρωσα τον άνθρωπο να το χτυπήσει καλά. Ας το έξω όμως. Μπορείς να μου πεις ποια ομάδα Πανελληνίως έχει πάρει γήπεδο από το κράτος έτοιμο και το παίζει και το λέει και πάω Sports Arena. Υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Κράτος, δεν είναι κράτος. Πού το έγινε. Ασχάριος ο Σαωρίδης στο χωράφι του, 10 στρέμματα να έδινε το κράτος άλλα 10 και να κάνετε γήπεδο κι εσείς. Πάμε επόμενη γραμμή. Το χαράστα το παραμύθι και εσύ άρια ναι. Άσε τελειώσει. Φάγατε και τα τούβλα από το χαριλάω τώρα διαμαρτύρες. Ποιος το έκανε μου. Πρέπει να είσαι καημένε τώρα και εσύ. Για ποιο γήπεδο μιλάς. Του ΠΑΟΚ λέει το Sports Arena.
Ποιος το έκανε? Εσύ ποιος λες ότι το έκανε? Ο Δεδέογλου το πήρε και το κάνανε. Ο Δεδέογλου, φίλε, έδωσε τα στρέμματα, την παροχή. Έχει καναριάνο να δώσει και αντί να παίρνει. Δεν έχω δει ο καναριάνο. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ πες, συγγνώμη. Στον Εραστέχνη πάω το έδωσε. Φίλε, σε παρακαλώ. Και είναι ευεργέτη. Είναι δυνατόν ο αυτοκράτορας του μπάσκετ τότε να μην φροντίσει να κάνει ένα γήπεδο το οποίο θα το έκανε για πλάκα. Θα το έκανε για πλάκα. Και να λέμε σήμερα γιατί έκανε ο ΠΑΟΚ. Είχε στη Μοσχολή. Εδώ θέλει αυτοκριτική, φίλε. Α, μπράβο, επόμενη γραμμή. Εδώ θέλει αυτοκριτική. Καλά μιλάει. Πώς έπαιρνε εσύ, έβλεπε όλη η Ελλάδα. Δεν κυκλοφορούσε κουνούπι κάθε Πέμπτη. Και αντί να κάνεις γήπεδο εσύ, έκανε ο ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να ψαχτείς τι δεν έκανες καλά εσύ. Καλά τα λέει. Με την Μαρινέρα και την Μοσχολιού ήσου. Εσύ τι δεν έκανες καλά. Το καινούργιο πράγμα είναι. Όχι γιατί πράγμα. Ο Ραπτόπουλος έχει Κόρδοβα και δεν έχει Σεϊτσέντο. Το ναι. Καινούργιο πράγμα είναι άλλο πράγμα. Μπορεί. Εσύ μόνο για πράγμα μιλάς, ναι. Ναι. Το καλόγερο το πράγμα είναι. Δεν μιλάς πού είναι ο Ρικάρδος. Πού είναι ο Ρικάρδος. Έξω. Τι έξω. Έξω είναι. Όχι ο Ραπτόπουλος που ότι βγαίνει. Ο Ρικάρδος τα Χριστούγεννα θα είναι στο σπίτι του. Εσύ και εγώ μπορούμε να είμαστε κανένα κρατητήριο. Επόμενος. Ναι. Α το Ρικάρδο. Και σε κανένα κημητήριο μπορεί να είμαστε, ναι. 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 Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, τον κόλ του Μαουρίσιο που είπε... Τώρα που είπε ο Ραπτόπουλος Χριστούγεννα, Ριχάρδο να με συγχωρείς, καλό Πάσχα. Θα μιλήσω. Ναι, φίλε, είδες η κοπέλα από τη Βέρεια τι μας έκανε, την εκπομπή η κόλαση. Να είναι καλά κυρία Σμαράδο. Ναι. Βρίζεις γυναίκες. Εσύ τις βρίζεις. Οπότε... Να μιλήσω λίγο. Να μιλήσεις, φίλε. Ναι, φίλε, έχει κολλήσει με τις γιατρές. Όχι, τη βελό, εντάξει, δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμε. Λοιπόν, ΠΑΟ ΚΑΕΚ γκολ Μαουρίσιο, ήταν δεν ήταν offside, ένα πράγμα δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι, ότι άμα δεν έμπαινε ο Ιβάν μέσα στο γήπεδο, εμείς οι παοξίδες θα κάνουμε να δούμε μάτς μέσα στην Τούμπα κανένα 1,5 χρόνο με αυτά που έγιναν. Όχι, για αυτά που θα γινόταν μετά. Για αυτά που θα γινόταν. Ακριβώς. Γιατί υποψιάζομαι, και μπορεί να είναι βλακή αυτό που λέω, υποψιάζομαι ότι πιθανόν να μπούκαρε ο κόσμος. Δηλαδή η ίδια, λέω, υποψιάζομαι ότι αν δεν έμπαινε ο Ιβάν. Άμα δεν έμπαινε ο Ιβάν, εμείς οι παοξίδες θα βλέπαμε μάτι στην Τούμπα. Όπως μπήκαν με τον Ολυμπιακό, ρε. Στο κύπελο. Παοξίδες ήταν, φίλε, πάρα πολύ όρημοι. Ακριβώς. Πάρα πολύ όρημοι. Πέρα από την κουλτούρα τους και την τρέλα τους. Γιατί οι παοξίδες για δέσιμο είναι. Κάθισαν για ναι, το εσείς για λύσιμο. Κάθισαν για το πρωτάθλημα. Ήταν ψύγρεμοι. Ο πρόεδρος τους δεν ήταν ψύχρεμος. Η ομάδα τους ήταν ούτε, ούτε η μπούκα, φίλε, ούτε η μπούκα του πρόεδρου. Και αυτοί οι ανθρώπινοι. Το πιστόλι ήταν όλη η ιστορία. Εγώ πιστεύω το έκανε για να σώσει κόσμο. Όλη η ιστορία... Όχι, φίλε, εκνευρισμό έβγαλε, φίλε. Πολύ Hollywood βλέπει. Φίλε, να είμαστε αντικειμενικοί. Πάνω στο θυμό του μπήκε να διαμαρτυρηθεί. Αν δεν είχε το όπλο θα μιλούσαμε για άλλα τώρα. Δεν το έκανε και πάνω στο θυμό του μόνο, να ξέρετε. Δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του αν το έκανε για άλλο λόγο έτσι όπως το θέλει. Επειδή έχουν μπερδευτεί λίγο γι' αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ήταν πολύ αυθόρμητη η κίνησή του. Εγώ νομίζω ότι ήταν αυθόρμητη. Και να ξέρετε και κάτι. Επειδή ο Ιβάν έχει λίγο τσιμπημένη πίεση, έρχεται πιο γρήγορα στο... Είναι πιο νευρικός γίνεται. Και ο Γιώργος πήγε και το συγκράτησε γιατί γνώριζε. Σου λέει γιατί εδώ που πάθει κανένα έμφραμα στα 58, το χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Το χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Και το χρειάζεται και το ποδόσφαιρο. Μόνο υποθετικά μπορεί να μιλάμε, ναι. Φίλε, να είσαι καλά. Το χρειάζεται το ποδόσφαιρο για να έχει μια αντίκρουση με την Αθήνα για πρώτη φορά στα